Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε. Ακασάκηδες λοιπόν και ακασίτσιες, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Και για τους νέους βέβαια συνδρομητές που έρχονται και εγγράφονται αυτή τη στιγμή, να καλωσορίσω και εσάς. Ή αν είστε νέοι και δεν έχετε ακόμα κάνει κάποια εγγραφή ή δεν με γνωρίζετε, καλώς ήρθατε στο κανάλι Ακασταρό, στο οποίο ασχολιόμαστε με αριθμολογικές αναλύσεις, αστρολογικές αναλύσεις και αναλύσεις ταρό. Εδώ λοιπόν θα βρείτε πολλά ψαγμένα πράγματα, θα βρείτε πολύ ιδιαίτερα πράγματα, πολύ πρωτοποριακά, σε στυλ διάλεξε μια κάρτα, διάλεξε σύμβολο, διάλεξε το ένα, διάλεξε το άλλο, τσιγκάνικα, αιγυπτιακά, αριθμολογικές αναλύσεις, όπως είπαμε, ζώδια κτλ. Επίσης σου προτείνω να δεις και τα δύο βιντεάκια, το ένα είναι το διάλεξε ένα μάτι, ακούγεται λίγο περίεργο αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ σωστό. Αν θέλεις επίσης υπάρχει και το βίντεο διάλεξε ένα σύμβολο, το οποίο μιλάει στην ψυχή κατευθείαν και το τι σου χρωστάει η ζωή. Είναι τα τρία τελευταία βίντεο τα οποία, από το κανάλι μου, τα οποία είναι και με πάρα πολύ αγάπη φτιαγμένα. Όμως, υπάρχει και το εξής. Ναι, εντάξει, να πω βέβαια ότι μπες, ψάξε, βρες στο κανάλι, δες, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις, πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης, τι έχω φτιάξει για εσάς. Οι παλιοί το γνωρίζουν, υπάρχει το site μου, το akastaro.gr, ή αν θέλεις για να μην μπεδεύεσαι και αν δεν το θυμάσαι, απλά γκουγκλάρεις. Μπαίνεις στο Google ή σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης, γράφεις Akastaro, γράψε Akastaro, όπως το ακούς, είναι πολύ εύκολο, και θα σου βγουν εκεί πέρα μια σειρά από θεματολογίες. Θα σου βγουν τα βίντεο μου, θα σου βγουν το site μου, θα βγουν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το πληκτρολογήσεις, μπες στο site, σε περιμένουν 5 δωρεάν υπηρεσίες, λοιπόν, δωρεάν. Η πρώτη υπηρεσία που τα σπάει πραγματικά και αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, πόσα χιλιάδες hits τώρα έχει φτάσει, ούτε και εγώ θυμάμαι, το τρεις κάρτες, πολύ καλό, τρεις κάρτες λοιπόν θυμίσου, μία κάρτα, πλήρες αριθμολογικό προφίλ, υπάρχει επίσης το chat με τον Ακάσπο όπου γράφεις εκεί το θέμα σου και στη συνέχεια υπάρχει και το συγκλονιστικό, είναι νούμερο ένα, είναι πρωτοποριακό, δεν υπάρχει σαν ιδέα αλλού, πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Θα έλεγα και περισσότερο, τέλος πάντων, λοιπόν, το online μαντίο. Πάρε ένα χρησμό, σοβαρό χρησμό, πάρε ένα χρησμό από το online μαντίο μου με απαντήσεις από αστρολογία, αριθμολογία, κρυστάλλους, συμβολισμούς, ταρό, είναι πολύ ψαγμένο, όπως και όλα αυτά που κάνουμε εδώ πέρα, οπότε θα το δεις. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε να κάνουμε τα ζωδιάκια μας βεβαίως και τα ζώδια θα δείτε εδώ διάφορα πράγματα. Έχω πολλά decks, τα έχω βγάλει στη φορά διότι θα κάνουμε για πρώτη φορά, θα κάνουμε ρουνικό σταυρό. Ο ρουνικός σταυρός λοιπόν, γιατί λέγεται ρουνικός. Λέγεται ρουνικός διότι υπάρχουν σύμβολα, να σας δείξω. Αυτά είναι σύμβολα. Είναι ρουνικά σύμβολα τα οποία υπήρχαν στην παλιά εποχή. Λοιπόν, υπερβόροι, Vikings, Κέλτες, αρχαίοι Ιρλανδοί και τα λοιπά και τα λοιπά. Σάξονες, Αγγλοσάξονες και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά τα σύμβολα υπάρχουν και εδώ πέρα. Για κάθε ζώδιο λοιπόν θα επιλέγω ένα σύμβολο, το οποίο κάθε σύμβολο έχει και έναν αριθμό και θα επιλέξουμε ποια deck καρτών που θα χρησιμοποιήσω μόνο μεγάλη αρκάνα για το κάθε ζώδιο ξεχωριστά και θα κάνουμε λοιπόν μια πάρα πολύ όμορφη ανάλυση. Θα τη δείτε. Αυτός ο ρουνικός σταυρός είναι λίγο διαφοροποιημένος. Λοιπόν, Κέλτικος και Ρουνικός είναι από τα πιο δυνατά ρηξίματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση. Αν ποτέ λέω εσείς που μπορεί να ασχολείστε για αυτά ή μπλοκάρετε και δεν ξέρετε, τι να χρησιμοποιήσω τώρα, τι να κάνω, για οποιοδήποτε. Θες επανασύνδεση, ρίξε Κέλτικο ή Ρουνικό. Τι θες χωρισμό, ρίξε Κέλτικο ή Ρουνικό. Τι θες ξέρω εγώ πώς θα πάνε επαγγελματικά, Κέλτικο ή Ρουνικό. Είναι συγκλονιστική. 2-3 πραγματάκια επιτρέψτε μου να σας πω για το μήνα Μάρτιο λοιπόν. Αστρολογικά αρχίζει λίγο αυτός ο Μάρτιος. Έχει βέβαια κάποια πραγματάκια ακόμα να δώσει σε εμπόδια και τέτοια, αλλά αρχίζει όμως λίγο και περισσότερο χαλάρων. Αστρολογικά, να σας πω αστρολογικά. 2-3 πραγματάκια που είναι πολύ σημαντικά. Το ένα είναι ο τετραγωνισμός που κάνει ο Ερμής με τον Άρη, όπου εκεί σημαίνει παίρνουμε κάποιες βαθιές ανάσες. Εντάξει. Έχουμε επίσης μετά Ερμή στους Ιχθύς, εκεί τώρα βγαίνει μια ευαισθησία αλλά και μια πρακτικότητα που πρέπει εμείς να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε και να αφήσουμε αυτό που είναι, δηλαδή να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ ευαισθησίας και πρακτικότητας. Έτσι, ναι, μας έχει ευαισθητοποιήσει όλη αυτή η κατάσταση και με όλα αυτά που βγαίνουν, γιατί είδατε την περίοδο, είδατε τι έχει φέρει η εποχή, μάλλον όχι η εποχή, ο προθάλαμος του υδροχώου και που όλοι πλέντεσαν στον υδροχώο, τι αποκαλύψεις και πού είστε ακόμα. Και μετά έχουμε την εποχή που ξεκινάει στις 21 Μαρτίου, όπου έχουμε μπαίνουμε στην εποχή του κρυού, ξεκινάει λοιπόν επίσημα, το πούμε, η εποχή του κρυού, οπότε έχουμε πάθος, ενεργοποίηση, πειραματισμούς, πρωτοποριακά πράγματα, όμορφα πράγματα.
Έχουμε νέα σελήνη. Ξεκινάμε με νέα σελήνη στους ιχθύς, όπου τώρα είναι η στιγμή, στις 13 Μαρτίου, που είναι η στιγμή να αφήσουμε και τη φαντασία μας και τις επιθυμίες μας και την ψυχή μας να βγάλει πράγματα στην επιφάνεια. Και το επόμενο είναι βεβαίως, έχουμε και μία πανσέλινο στις 28 Μαρτίου στο Ζυγό, όπου εκεί μας προκαλεί, μας προσκαλεί για ομορφιά και να απελευθερώσουμε πράγματα και κυρίως να απελευθερώσουμε αρνητικές ενέργειες, αρνητικές καταστάσεις και να βρούμε την αρμονία και τι άλλο και την ισορροπία, έτσι, γιατί το ζώδιο του Ζυγού φέρνει συμβολικά την αρμονία. Πάμε τώρα να δούμε και λίγο αριθμολογικά. Ακούστε, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ο μήνας λοιπόν τώρα, ο Μάρτιος, έχει μία δόνηση 8. Το 8 τώρα σημαίνει ότι ασχολιόμαστε με την ύλη, με το οικονομικό κομμάτι. Όμως το 8 είναι και το κάρμα. Σημαίνει και καρμικές συναντήσεις με ανθρώπους και γεγονότα και καταστάσεις. Δηλαδή πολλά πράγματα που θα έρθουν στην επιφάνεια και σε προσωπικό δικό σας επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο, ας το πούμε, μήνα, θα έρθουν και εδώ που λέμε καρμικά. Καρμικές καταστάσεις που θα αποκαλυφθούν και θα έρθουν. Εδώ επίσης υπάρχει και μία άλλη δυσκολία τώρα. Το 8 φέρνει και οικονομικές δυσκολίες. Μπορεί να φέρει οικονομικές επιτυχίες, αλλά μπορεί να φέρει όμως και οικονομικές δυσκολίες. Οπότε χρειάζεται, επειδή ενεργοποιείται ο νόμος του κάρμα, ό,τι δόσεις θα πάρεις, πολύ μεγάλη προσοχή πώς θα χρησιμοποιήσετε την ύλη, τις επαγγελματικές αποφάσεις, τις συνεργασίες, τους ανθρώπους, τι θα γίνει. Λοιπόν, οπότε αυτό γιατί μπορεί να το βρείτε μπροστά σας. Τώρα, πάμε επίσης να σας πω και κάτι άλλο συγκεκριμένο. Λοιπόν, είπαμε είναι ο μήνας 8. Έχει δόνηση 8, ο Μάρτιος. Όσοι έχετε δρόμο ζωής, 8. Όσοι έχετε δρόμο ζωής 8, επηρεάζεστε και όσοι έχετε γεννηθεί ημέρα γέννησης 8-17-26 επηρεάζεστε πάρα πολύ. Προσοχή στα καρμικά γεγονότα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ηθική, την ακαιρεότητα και τη δικαιοσύνη βεβαίως, έτσι. Επίσης, τι σημαίνει τώρα κάτι άλλο, θέλω να σας πω, όσοι έχετε γράμμα, όνομα στο όνομά σας, ξεκινάει το όνομα μόνο, όχι επώνυμο, μόνο το όνομά σας, αυτό που υπάρχει στην ταυτότητα, ούτε γεννήθηκα, βαφτίστηκα έτσι, ούτε αυτό, ούτε πώς σας φωνάζουν, ταυτότητα, ό,τι γράφει ταυτότητα παίζει μεγάλο ρόλο και ξεκινάει το γράμμα σας από ήττα, ξύ ή ωμέγα, ναι, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, επηρεάζεστε κι εσείς πάρα πολύ σε καρμικά γεγονότα, καρμικές καταστάσεις, με την ύλη, με τις αποφάσεις, με την αξία σας, με την άνοδο, με το καλό που πρέπει να διεκδικήσετε και να πράξετε με θετικό τρόπο και το καλό. Εντάξει. Επίσης, επηρεάζεστε, επαναλαμβάνω, και όσοι έχετε και δρόμο ζωής που καταλήγει σε 8. Ο δρόμος ζωής είναι πάρα πολύ εύκολος, βγαίνει, αν προσθέσω όλη την ημερομηνία γέννησης, τα μεταξύ τους ψηφία και φτάσω σε έναν μόνο αριθμό. Οπότε ο αριθμός 8 είναι πολύ σημαντικό για εσάς, δίνει μια διπλή δόνηση, διπλή ενέργεια, διπλή ενίσχυση για όσους έχετε και το φοράτε. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν μας επηρεάζει, φυσικά επηρεάζει και τους υπόλοιπους και χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή στα γεγονότα που λέμε και πώς εμείς θα ανταποκριθούμε σε αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή και ο μήνας Μάρτιος έχει τη... Χαλαρώνουμε μεν, αλλά έχει όμως και τα κρυφά του τα σημεία, τα περίεργα, τα οποία πρέπει να παίξουν έναν ιδιαίτερο ρόλο. Πάμε όμως να κάνουμε τώρα το ρίξιμό μας, να ξεκινήσουμε. Θα πάει κανονικά με τα ζώδια, με τη σειρά, με τους κρυούς λοιπόν, να τους βάλουμε εδώ. Κρυός, να ξεκινήσω με τον κρυό και να επιλέξω από εδώ για να τα φέρω μισό λεπτό. Να υπάρχουν σε ένα σημείο για να μπορούμε να επιλέξουμε, να μπορώ εγώ να επιλέξω στην τύχη ένα χαρτί και αυτά εδώ πέρα τα σύμβολα, οι ρουνικοί συμβολισμοί, οι ρούνοι δηλαδή, θα μας πούνε και με ποιο deck θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε αυτό, είναι το κάνω, κέινο. Κάνω, κέινο, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές. Παρθένος, κρυός στα ζώδια, ήλιος, άρμα όσον αφορά την κάρτα στα ταρό και ο αριθμός 14. Για να το βάλουμε εδώ πέρα και τον αριθμό 14 ξεκινάμε από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Λοιπόν, 12 είναι. Α, 12, 12, 13, 14 είπαμε. Σωστά. Και θα χρησιμοποιήσουμε μόνο μεγάλες αρκάνες και θα ρίχνω και θα εξηγώ. Ξεκινάμε λοιπόν. 1. Παρελθόν. Παρελθόν για τον κρυό, τι ολοκληρώνεται και τι τελειώνει. Τελειώνει η μοναξιά, τελειώνει η αναζήτηση. Αυτό πλέον μπορεί να ανήκει στο παρελθόν, ότι αναζητάει ο καθένας, έτσι, ή η μοναχικότητα και η μοναξιά. Φαίνεται ότι για τον μήνα Μάρτιο μπορεί κάποια πράγματα να οδηγήσουν σε αρκετά θετικές εξελίξεις όσον αφορά στο κομμάτι με ποιους ανθρώπους, δηλαδή να συναντηθείτε, να βγείτε με ανθρώπους, να τους ξαναδείτε.
Αυτό είναι καλό και τελειώνει η μοναξία. Εδώ δείχνει ότι τελειώνει και η αναζήτηση. Πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με το τώρα. Το τώρα έχει βγει η δικαιοσύνη. Όχι, συγγνώμη, η δικαιοσύνη, έχει βγει η τελική κρίση, η μέρα της δικαιοσύνης, μάλλον, the judgment day. Τελικές αποφάσεις. Αφύπνιση, ήρθε η στιγμή να το πάρεις αλλιώς. Ήρθε να δεις τα καρμικά τα οποία δημιουργούνται, όντως, καρμικός μήνας είπαμε, τι καρμικά πράγματα δημιουργούνται σε συναντήσεις, σε επικοινωνία και τελικές αποφάσεις δικές σου. Τι αποφάσεις θα πάρεις. Η επόμενη κάρτα είναι πώς εσύ βλέπεις, οραματίζεσαι το μέλλον. Και το οραματίζεσαι με μια πανέμορφη κάρτα που είναι ο ανόητος. Θέλεις να τελειώσουν τα πράγματα. Να μηδενίσουμε, λες ρε παιδί μου, okay, πάμε να μηδενίσουμε, αλλά ας ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Άντε, πάμε να κάνουμε καινούργια πράγματα. Άντε, να κάνουμε καινούργιες καταστάσεις. Και καινούργια φυσικά ξεκινήματα. Όντως, ο Μάρτιος για αρκετούς από εσάς, δεν θα είναι για όλους, αλλά για αρκετούς από εσάς θα σημαίνει και κάτι καινούργιο, ένα καινούριο ξεκίνημα. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, έρχεται με πολλούς τρόπους στη ζωή σας. Μια νέα γνωριμία. Μία νέα πρόταση για εργασία από το πουθενά ή μπορεί να στείλετε ένα βιογραφικό και να σας καλέσουν. Όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο, αλλά είναι πολύ καλό αυτό εδώ πέρα. Στη συνέχεια πηγαίνουμε να δούμε στο παρελθόν, μάλλον ποιες είναι οι αιτίες που έχεις εσύ οι αιτίες, να το πούμε έτσι, τα πράγματα που διαμορφώνονται. Και θα πάμε εδώ. Α, μάλιστα. Αυτό το οποίο αρχίζει και διαμορφώνεται για σένα, σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο, είναι οι εραστές. Τι θέλετε. Έρχεται και μπαίνουμε και στην εποχή λοιπόν του κρυού. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση εδώ πέρα για πάθος, για ερωτισμό, για σεξουαλική απόλαυση. Υπάρχουν όλα αυτά. Για γνωριμίες, για επανασυνδέσεις. Αυτό είναι αυτό το οποίο μέσα σας, βαθιά στην ψυχή σας, υπάρχει και υποβόσκει, έτσι. Πάμε όμως να δούμε, αυτό ήταν εδώ πέρα, πάμε όμως να δούμε ποιο είναι το εμπόδιο. Ποιο είναι το εμπόδιο και είναι η δύναμη. Πρέπει να βρείτε δύναμη. Να το βάλουμε έτσι εδώ, εντάξει, γιατί εδώ είναι, να το φέρω εδώ, πολύ ωραία. Είναι η δύναμη, πρέπει να βρείτε δύναμη. Πρέπει δηλαδή μπροστά να ορμήσετε, να τα καταφέρετε, να κάνετε πράγματα. Είχαμε και το άρμα εδώ που σημαίνει παίρνω και αποφάσεις. Πρέπει να βρείτε τη δύναμή σας, ξεκάθαρα. Κάπου όλο αυτό το διάστημα νιώσατε μια ίσως μεγάλη αδυναμία, μπορεί να παίζει και αυτό. Ήρθε η στιγμή όμως να βρείτε την εσωτερική σας δύναμη. Είναι πολύ σημαντικό για εσάς, δύναμη. Δύναμη γιατί είναι και το εμπόδιο, να μπορέσετε να προχωρήσετε. Και το αποτέλεσμα είναι η έκτη κάρτα. Και το αποτέλεσμα είναι ο τροχός της τύχης. Θα το βάλω εδώ πέρα, μια πολύ καλή κάρτα, που σημαίνει ότι είναι τα πράγματα. Εφόσον βρείτε τη δύναμή σας, μπορείτε να προχωρήσετε και να αλλάξετε τις καταστάσεις και να βρείτε, το στόχο σας. Τροχός της τύχης. Αλλαγή της τύχης. Μέσα από αποφάσεις, μέσα από τελικές αποφάσεις, μέσα από ανθρώπους, μέσα από νέα ξεκινήματα και τέλος τη μοναξιά σας. Εντάξει, αγαπημένοι μου κρυοί και κρυαρίνες. Ωραία. Να παροχωρήσουμε, να το μαζέψουμε. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο τώρα ζώδιο, που είναι το ζώδιο του Ταύρου, το αφήνω εδώ πέρα, έρχεται εδώ, Ταύρος λοιπόν, να δούμε τι μας επιφυλάσσει για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, το μαζεύω και αυτό, μία κάρτα να επιλέξω. Λοιπόν, και έρχεται το Νεοτχίζ, έτσι λέγεται, φωτιά, εγώ καιρός, σκορπιός, σημαίνει ανάγκη, όριο, προστασία, άμυνα. Στα ταρό έχει να κάνει με τον διάβολο. Ο διάβολος στη συγκεκριμένη περίπτωση μαζί με τον Ταύρο εδώ πέρα μας μιλάει για οικονομικά. Είναι ο αριθμός 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε μεγάλη αρκάνα. Χρησιμοποιώ μόνο μεγάλη αρκάνα. Και πάμε να δούμε για το μήνα Μάρτιο πώς εσείς επηρεάζεστε και τι πρέπει να προσέξετε. Ξεκινάμε. Πρώτο χαρτί. Τι τελειώνει. Κάτι ολοκληρώνει. Και αυτό που ολοκληρώνεται είναι... Α, είναι πολύ καλό αυτό. Αυτό εδώ πέρα τώρα μας μιλάει, είναι ο θάνατος. Μας μιλάει ότι κάποιοι κύκλοι έχουν κυκλήσει. Κλείνουν οριστικά και αμετάκλητα για εσάς. Ό,τι και να είναι αυτό. Βέβαια μπορεί να σημαίνει μεγάλη προσοχή στην υγεία σας.
Μεγάλη προσοχή επίσης και σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν φύγει αυτό το διάστημα από τη ζωή ή κάποιες ψυχές. Είναι όμως, δεν το λέω κοινικά, είναι η ολοκλήρωση των πραγμάτων. Να αντιληφθείτε, ναι, ή μπορεί να είναι και κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν φύγει και χρόνια. Αλλά όλο αυτό, η νοσταλγία, οι αναμνήσεις, αυτό το διάστημα σας δημιούργησε την ανάγκη να συνδεθείτε μαζί τους. Οκ, αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό. Γιατί εδώ έχουμε και έναν χρόνο, έχουμε και τον αριθμό 7 που συνδυάζεται και με το ψυχικό επίπεδο. Να δούμε τώρα πώς είστε, εδώ στο τώρα. Στο τώρα λοιπόν μου είστε, εντάξει, είστε. Παίρνετε αποφάσεις, πρωτοβουλίες, δυναμικές, γνωρίζετε. Δεν είναι τυχαίο που εδώ έχουμε το 1 και το 2, το βλέπετε. 12, θα να το δείτε. Είναι ο αριθμός 12 και δεν είναι τυχαίο που ο αριθμός 12 θέλει να σας πει, είναι και ένας αριθμός ιδιαίτερος, ο οποίος μιλάει για καρμικά πράγματα. Είναι και ο 12ος οίκος, όπου εκεί συγκεντρώνεται το κάρμα λοιπόν. Για αυτή την περίοδο, όντως καρμικά γεγονότα, αλλά έχετε τη δύναμη να τα διαχειριστείτε. Ωραία λοιπόν, εδώ δείχνει ενέργειες δυναμικές δηλαδή με τον μάγο εδώ. Ξέρω δηλαδή, λέτε ξέρω τι θα κάνω. Ξέρω αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Το έχετε. Γενικότερα πώς θα φτιάξετε το μέλλον σας. Οκ, πάμε να δούμε όμως τώρα. Πώς οραματίζεστε εσείς το μέλλον σας τώρα. Τι έχετε, ένα οραματισμό, έχετε κάποια πράγματα. Και βεβαίως είναι μία σελήνη εδώ, ένα πολύ σημαντικό χαρτί. Το μέλλον σας θέλετε λοιπόν να το αλλάξετε. Αυτό σημαίνει. Όμως, πάντα έχετε, είστε και ένα ζώδιο λίγο ανασφαλές. Οι ταύροι έχουν και μια ανασφάλεια με τη σταθερότητα, με την ασφάλεια, την οικονομική, τη συναισθηματική, την νοητική, έτσι. Εδώ όμως η σελήνη έρχεται λίγο να ταράξει τα νερά. Σας λέω ότι μπορείτε να βρείτε τη διαδρομή σας, να βρείτε το δρόμο σας. Προσέξτε επίσης τη νέα σελήνη που έρχεται στις 13 Μαρτίου στους ηχθείς. Μπορεί να σας επηρεάσει, να σας χτυπήσει λίγο κατά κέφαλα. Δηλαδή, λίγο βαριά να αισθάνεστε, λίγο περίεργα, λίγο θλιψούλα, λίγο απογοήτευση, αλλά. Όμως αυτό το οποίο λέει για το μέλλον είναι άφησε τους φόβους, άφησε τις ανασφάλειες, προχώρα με δύναμη και θα βρεις τη διαδρομή σου και το δρόμο σου. Το επόμενο είναι ποιες είναι εκείνες οι συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται αυτή τη στιγμή και έχεις στα χέρια σου να το πούμε. Για να δούμε. Οπα, λοιπόν, και έχουμε το αστέρι. Αυτό είναι πολύ καλό. Το αστέρι είναι μια πολύ δυνατή κάρτα που έχεις στα χέρια σου την αισιοδοξία, λέει. Ξέρεις που θα πας, ξέρεις τη διαδρομή σου, είναι το 17, προσέξτε, 17 μας κάνει και το 8, που συντονίζεσαι και εσύ λοιπόν με αυτό το μήνα με τα καρμικά γεγονότα, αλλά λέει όμως ότι, κοίταξε να δεις, βρες τη διαδρομή σου, βρες την ψυχή σου, βρες την πηξίδα σου. Η πηξίδα δεν είναι μόνο στα επαγγελματικά, είναι παντού, είναι στη ζωή μας, είναι στην ψυχή μας, είναι που θέλουμε να πάμε, τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλουμε να κάνουμε για εμάς, τη δημιουργικότητα, τι θέλουμε να χτίσουμε, να αφήσουμε, όλο αυτό το κομμάτι. Πολύ καλό, πολύ αισιόδοξο. Στο επόμενο είναι τι εμπόδια έρχονται στο δρόμο σου. Ποια είναι τα εμπόδια, ποιο είναι το εμπόδιο και έρχεται ένας πύργος. Φοβάσαι πάρα πολύ. Λοιπόν, εσύ ταύρε μου αυτή την περίοδο φοβάσαι, νιώθεις μεγάλη ανασφάλεια. Ανασφάλεια, συγγνώμη. Νιώθεις πολλά πράγματα να καταραίουν. Νιώθεις ότι το γύρω-γύρω περιβάλλον, δηλαδή η κοινωνία, οι ηθικές αξίες, όλα καταραίουν. Να σου πω κάτι, πολλές φορές καλό είναι να τα αφήσουμε να καταρρεύσουν όλα, να δούμε τι θα γίνει και να το πάρουμε πάλι σαν άνθρωποι, γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα από την αρχή για να μπορέσουμε να το χτίσουμε πάνω σε γερές βάσεις. Μια κοινωνία ή μια κατάσταση ή για το δικό σου το κομμάτι, δηλαδή για μια σχέση ή μια συνεργασία. Αν δεν έχει γερές βάσεις, θα καταρρεύσει ούτως ή άλλως. Οπότε, δες ποια είναι τα κομμάτια αυτά τα οποία σένα σε προβληματίζουν και δημιουργούν αυτές τις ιδιαίτερες καταστάσεις και δημιούργησε γερές βάσεις μετά. Λοιπόν, και μετά είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα και είναι οι εραστές. Έλα, πολύ καλό, εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να σημαίνει όντως νέες γνωριμίες, να σημαίνει όμορφα καινούρια πράγματα, συνεργασίες με ανθρώπους. Είναι πολύ καλό αυτό, διότι είναι εδώ δύο νέοι, οι οποίοι συναντιούνται κάτω από το ιερό, να το πούμε έτσι. Και πρόσεξε, εδώ έχει και έναν αριθμό 17, θέλω να το δεις. Ο αριθμός 17 δεν είναι τυχαίος, γιατί και αυτός μας κάνει 8, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και ένα άλλο 17 εδώ, μας κάνει αρκετό καρμικό πραγματάκι, μήπως υπάρχει κάποια καρμική συνάντηση. Οι καρμικές συναντήσεις βέβαια δεν είναι και τόσο εύκολες πάντα, ξεκινάνε με ζόρι. Όμως, όπως και να έχει, ό,τι και να είναι, για εσένα λοιπόν Ταύρη, για αυτό το μήνα, για το μήνα Μάρτιο, σου δίνεται η ευκαιρία να κλείσεις κύκλους, γνωρίζεις τι θα κάνεις, μπορείς να ξεπεράσεις τα εμπόδια, ξεπερνώντας και τις ανασφάλειες και τους φόβους σου, μη φοβάσαι, προχώρα με δύναμη, έχεις άστρο που λένε, θα βρεις το άστρο σου, άφησε ό,τι πράγματα μάθεις ξαφνικά και περίεργα και δύσκολα να φύγουνε και προχώρα μέσα από ανθρώπους οι οποίοι σε αγαπάνε. Αγαπάς και σε αγαπάνε, διότι θα βρεις και βοήθεια και στήριξη.
Ωραία λοιπόν, να το μαζέψουμε για τους Ταύρους και να προχωρήσουμε στο επόμενο, να το βάλω και αυτό πάλι στη θέση του. Ωραία, λοιπόν, το επόμενο ζώδιο είναι Δίδυμη. Δίδυμη λοιπόν. Να επιλέξω εγώ μια καρτούλα η οποία είναι μάλιστα Σκορπιός, εγώ και ο Σελήνη είναι το Perth, έτσι λέγεται, ο τροχός της τύχης στα ταρό, όμως αυτός ο κρύσταλλος σημαίνει μοίρα και μυστήριο. Μυστήρια πράγματα για αυτό το μήνα λοιπόν για εσάς τους δίδυμους. Μοίρα, πεπρωμένο, κάτι πρέπει να αναζητήσετε εσείς, κάτι πρέπει να δείτε τη μοίρα σας, λίγο τι σας ανοίγει, τι σημαίνει για εσάς, έτσι, και τι γεγονότα μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί για εσάς. Και τι σημαίνουν αυτά, τι μαθήματα σημαίνουν. Γιατί πολλές φορές λέμε ναι, ήταν μοιραίο, αλλά γιατί όμως. Και πάμε, έχουμε τον αριθμό 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Με αυτές τις όμορφες, με αυτό το όμορφο deck. Για να δούμε. Και ο τροχός βέβαια σημαίνει αλλάζει. Σκορπιός, εγώ και ροζόδιο, σελήνη, συναισθήματα. Για να δούμε. Είπαμε μεγάλη αρκάνα μόνο. Ξεκινάμε. Τώρα το παρελθόν. Το παρελθόν έχει βγει πάλι εδώ μία σελήνη. Λοιπόν, η σελήνη αυτή έρχεται σε αυτή την περίοδο να σε διδάξει πράγματα, να σου δώσει μια διαδρομή. Η σελήνη λοιπόν σημαίνει ότι αφήνουμε πίσω ανασφάλειες, προβλήματα, φοβίες, φόβους, αλλά και ό,τι έχει, γιατί είναι και η κάρτα της ψυχής αυτή, και ό,τι έχει γίνει σε ψυχικό επίπεδο σε εσένα. Τι εννοώ? Γιατί είναι το παρελθόν εδώ πέρα. Εννοώ πράγματα και άνθρωποι οι οποίοι επηρέασαν την ψυχή σου, είτε θετικά είτε αρνητικά. Άφησε το, ολοκληρώνεται. Τελειώνει αυτό. Γιατί, γιατί η σελήνη στην ψυχή εδώ δείχνει και μια δύσκολη κατάσταση. Πάμε όμως να δούμε ποιο είναι το τώρα. Και το τώρα είναι ο τροχός της τύχης. Λοιπόν, έχεις εδώ τον τροχό της τύχης, σου βγήκε εδώ και στον κρίσταλο που αντιστοιχεί και στο τροχό της τύχης, όλα είναι στο χέρι σου. Η μοίρα λοιπόν και το κάρμα. Να το, η μοίρα. Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε καταστάσεις, γεγονότα, ακόμα και ανθρώπους. Τι σημαίνει? Να αφήσουμε ανθρώπους πίσω οι οποίοι μας έχουν πληγώσει και δεν μας έχουν δώσει τίποτα απολύτως. Πώς βλέπεις εσύ το μέλλον σου με ήλιο? Βλέπεις το μέλλον σου ότι είναι πολύ λαμπρό, έχεις πολύ λαμπρό μέλλον. Έχεις μια πολύ όμορφη κατάσταση μέσα για το μήνα Μάρτιο και μπορείς πολλά θετικά πράγματα να αποκομίσεις για το Μάρτιο και να τα δεις με πολύ αισιοδοξία και πολύ δύναμη και πολύ χαρά. Τι έχεις στα χέρια σου όμως, και στα χέρια σου έχεις και σε έναν πύργο. Στα χέρια σου λοιπόν σημαίνει ότι αυτά τα οποία μπορείς να υλοποιήσεις είναι να ξεκινήσεις και να χτίσεις πάλι κάποια πράγματα από την αρχή. Σοκάρεσαι γιατί έχεις βιώσει και κάποια πράγματα με κάποια γεγονότα ξαφνικά τα οποία έχουν γίνει στη ζωή σου. Δεν έχουν γίνει για να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, έχουν γίνει όμως για να αντιληφθείς, να αφήσεις πίσω τους φόβους και τις ανασφάλειες, να δεις ότι τα πράγματα αλλάζουν στη ζωή, γίνονται θετικά και ότι κάτι όμορφο μπορεί να, μετά από βροχή, πολύ βροχή, μετά από κακό καιρό, έρχεται η λιακάδα, έρχεται ο ήλιος. Να δεις την αισιοδοξία δηλαδή. Και είναι στο χέρι σου αυτό. Τώρα, πηγαίνουμε. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Εδώ είναι η εγκράτεια. Θες να σπάσεις τα πάντα στο πέρασμά σου, να τα διαλύσεις όλα, να τα τεινάξεις στον αέρα. Η εγκράτεια όμως έρχεται να σου πει για ευλογίες. Έρχεται να σου πει πάλι να σου μιλήσει για την ψυχή. Γιατί αυτό είναι της ψυχής. Εδώ πέρα είναι αυτή η ροή εδώ που δείχνει. Είναι ψυχική ροή. Έρχεται να σου μιλήσει ότι τα πράγματα χρειάζονται έναν χρόνο για να θεραπευτούν. Ο χρόνος δηλαδή εδώ θεραπεύει τα πράγματα, αλλά όμως έχεις και ευλογίες, έχεις και προστασία. Και το αποτέλεσμα το οποίο έρχεται για σένα είναι ένας ιεροφάντης. Έχει πίστη λέει εδώ, να πιστέψεις, έχει πίστη. Πίστεψε το, ναι, θα αλλάξουν τα πράγματα, προσευχή σου, κάνε, μπες μέσα σε μια κατάσταση εντελώς εκστατική, διαλογιστική. Εσύ να είσαι καλά με τον εαυτό σου και τα πράγματα αλλάζουν και φυσικά εννοείται θα έρθουν και πολλές αλήθειες αυτή την περίοδο στην επιφάνεια για σένα και θα μπορέσεις να καταλάβεις, να δεις γιατί γινόταν αυτό που γινόταν, αλλά το κλειδί εδώ, το κλειδί είναι να ξέρεις ότι υπάρχουν κανόνες και αρχές στη ζωή, δεν είναι κακό να τους ακολουθείς, αλλά όμως σημασία έχει ότι πρέπει να πιστέψεις, έτσι, πολύ όμορφο. Ωραία λοιπόν, αυτό ήταν και για το ζώδιο των διδύμων. Να τα μαζέψω. Ωραία.
Το επόμενο ζώδιο που είναι καρκίνος, παίρνω τον κρυσταλάκο μου για να δούμε με ποιο deck θα επιλέξουμε. Α, μάλιστα, και ένα, εκεί λοιπόν είναι το 11, αριθμός 11, λέγεται το Θεού, έτσι λέγεται. Κρυός, Ταύρος, Γη, Πύργος, κόσμος σε αποτύπωση ταρό και σημαίνει ύλη και χρήμα. Μάλιστα, λοιπόν, καρκίνε, εσείς λοιπόν καρκίνοι εστιάζεστε αυτή την περίοδο και δεν είναι τυχαίο γιατί με την ύλη και με το χρήμα. Να καταφέρετε πράγματα, να πετύχετε, θέλετε λίγο να αλλάξει και η όλη ιστορία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε τον αριθμό 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Με αυτά εδώ. Ωραία. Μόνο μεγάλη αρκάνα χρησιμοποιώ. Ξεκινάμε λοιπόν για το καρκίνο μας να δούμε το παρελθόν. Ποιο είναι το παρελθόν που αφήνεις πίσω, ολοκληρώνεται και είναι... Μάλιστα, η δύναμη. Α, τι, έχασες δύναμη. Έχεις χάσει δύναμη, έχεις χάσει ενέργεια αυτό το διάστημα. Κάπου, επίσης είναι και αυτό καρμικό, είναι το 8, αλλά μου βγήκε μένα ότι χάνεις δύναμη κάπου. Κάτι όλο αυτό το πράγμα να κερδίσω χρήμα, να κάνω, δεν έχω χρήμα, κάπου σε κούρασε. Ενεργειακά όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι για αρκετούς από εσάς, δεν λέω ότι είναι όλοι καρκίνοι, να το διευκρινίσω, για αρκετούς από εσάς φαίνεται ότι χάσατε ενέργεια, χάνατε ενέργεια. Ή υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σας πήραν ενέργεια. Το ματιάζω επίσης, με ματιάζουν, σημαίνει ότι έχασα την ενέργειά μου, έτσι. Δείτε το λιγάκι. Ωραία, το βλέπουμε βέβαια. Αυτό το βλέπετε, εσείς το εξετάζετε. Τώρα θα μου πείτε πώς ενισχύω την ενέργειά μου. Εντάξει, okay, ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει με κάποιο τρόπο. Ένα μυστικό είναι να αποφεύγετε ανθρώπους που σας κλέβουν την ενέργεια. Δείτε το, οκ. Okay. Λοιπόν, το επόμενο. Το τώρα, έτσι. Μάλιστα. Μάγος. Γνωρίζετε, οκ. Okay. Σημαίνει ότι γνωρίζετε. Μπορείτε, έχετε διέστηση, έχετε αποκτήσει γνώσεις. Αυτό το διάστημα ξέρετε και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σας κουράζουν, σας δημιουργούν πρόβλημα, σας πάνε τα νεύρα, σας ρίχνουν, δεν έχετε μετά όρεξη να μιλήσετε, έχετε κουραστεί, υπήρξαν διαμάχες ή οτιδήποτε άλλο. Μάγος εδώ σημαίνει γνωρίζω, ξέρω και βέβαια είναι και, έχετε και τη δυνατότητα να πάρετε και δικές σας αποφάσεις. Επίσης, γιατί εδώ υπάρχει ένα οχτάρι κρυμμένο, δείτε το. Αυτό εδώ πέρα, μισό λεπτό. Να το αυτό εδώ, το χταράκι το βλέπετε, είναι το άπειρο. Σημαίνει, προσέξτε, και πώς χρησιμοποιείτε την πνευματική σας δύναμη. Μακριά από αρνητικές ενέργειες και περίεργα πράγματα και δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, εδώ, πώς εσείς βλέπετε, ονειρεύεστε το μέλλον σας. Οχο! Λοιπόν, εδώ έχει έρθει ένας θάνατος. Ζωρική κάρτα. Αλλά τι σημαίνει, βάζω τέλος σημαίνει εδώ. Θέλετε κάτι να κλείσετε εσείς, οριστικά και αμετάκλητα. Βάζω τέλος σε κύκλους, σε ανθρώπους, σε καταστάσεις, σε γεγονότα. Ονειρεύομαι ένα μέλλον το οποίο ξεκινάω καθαρά. Ξεκινάω αφού έχει ολοκληρωθεί ό,τι έχει ολοκληρωθεί, αφού έχει τελειώσει ό,τι έχει τελειώσει για να μπορέσω να προχωρήσω. Θέλετε να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα. Το νέο ξεκίνημα σας τρομάζει βέβαια λίγο, έτσι. Γιατί λέτε τώρα, πού να το κάνω αυτό, θα στεναχωρήσω ανθρώπους. Θα δυσαρεστήσω ανθρώπους. Ναι, αλλά είναι αναγκαίο φαίνεται. Για δείτε το, για αφουγκραστείτε το λιγάκι, για δείτε. Αν δεν σπάσουμε αυγά καμιά φορά, δεν γίνεται ομελέτα για να πάμε κτλ. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, τι κρατάτε στα χέρια σας. Και θέλετε τώρα, με αυτό λοιπόν που κρατάτε στα χέρια σας, να προχωρήσετε. Και έχει βγει η κάρτα σας, είναι ένα το καρκίνος εδώ. Ο αριθμός 7, για να δω κάτι, ναι, οκ. Okay. Εδώ, αυτό το οποίο λέτε, πρέπει να πάρω αποφάσεις, να αποφασίσω επιτέλους πώς θα πορευτώ, πού θα πορευτώ, με ποιον θα πορευτώ, τι θα κάνω στη ζωή μου, σε οποιοδήποτε επίπεδο και κάτι πρέπει να το μαζέψω όλο αυτό το πράγμα, λέτε. Πρέπει όντως να το μαζέψω. Πρέπει μέσα μου, δηλαδή, λίγο να μαζευτεί, γιατί έχει απλωθεί, έχετε απλωθεί ενεργειακά. Καταλάβατε τι εννοώ. Έχετε απλωθεί ενεργειακά και άνθρωποι σας τρώνε την ενέργεια από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, χάνουμε ενέργεια με το να τσακώνεστε, με το να προσπαθείτε να βρείτε το δίκιο σας, να υποστηρίξετε το θετικό, να υποστηρίξετε εκείνον, να υποστηρίξετε την άποψή σας. Γιατί το ένα, μα σ' αγαπάω, εσύ γιατί δεν με αγαπάς, μα εκείνο, μα το. Όλο αυτό σας κούρασε, ρε παιδιά, σας κούρασε. Ποιο είναι το εμπόδιο, για πάμε να δούμε το εμπόδιο. Το εμπόδιο είναι να βρείτε το άστρο σας. Έχετε μεγάλη αυτή τη στιγμή αντίσταση στο να αποφασίσετε αλλά και να πείτε ότι έχω τελικά είμαι τυχερός ή τυχερή ή έχω άστρο
Και συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη ζωή σας. Τα περίεργα. Συμβαίνουν όντως περίεργα πράγματα. Και λέτε, ρε παιδί μου, μα εγώ εκείνο. Πρέπει να βρείτε την κατεύθυνση όμως. Αυτή η κάρτα λέει βρες την πηξίδα σου, την κατεύθυνσή σου, το δρόμο σου, τη διαδρομή σου για το πού θα πας. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι δύσκολα, δεν είναι πολύπλοκα. Εμείς τα κάνουμε πολύπλοκα. Το έχεις όμως. Σημαίνει και ευλογία εδώ. Σημαίνει και τύχη. Βγήκε σε μια θέση που είναι εμπόδιο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν βλέπετε, όχι όλοι, ορισμένοι από εσάς, καθαρά, ότι είστε τυχεροί άνθρωποι και τυχερές. Άσχετα από το τι έχει συμβεί στη ζωή σας. Δεν βλέπετε, αυτό λέει εδώ πέρα, δεν βλέπετε τις χαρούμενες στιγμές. Βλέπετε μόνο τα αρνητικά, βλέπετε μόνο το τέλος. Δηλαδή, βλέπετε μόνο ότι κάτι τελειώνει, αλλά δεν βλέπετε ότι μετά από αυτό το τέλος μπορεί να ξεκινήσει κάτι όμορφο καινούριο. Και αυτό είναι το εμπόδιο σας. Και για να δούμε επίσης και ποιο είναι το αποτέλεσμα γενικότερα για τον Μάρτιο, και είναι ο ήλιος. Συγγνώμη, είναι η Σελήνη. Η σελήνη που βγαίνει και εδώ πάλι σημαίνει πολλή διέστηση, ψυχικές ενοράσεις, η ψυχή σας καλεί να βρείτε το δρόμο σας. Να, εδώ. Γιατί είναι και μια κάρτα που είναι πολύ, είναι μια κάρτα που αντιπροσωπεύει και σας το ζώδιο, καρκίνους, ηχθείς, έτσι, σκορπιούς. Αλλά εδώ όμως λέει η ψυχή σου πού θέλει να πάει. Η ψυχή σου πού θέλει να προχωρήσει. Τι λέει η ψυχή σου μέσα σου που σου μιλάει και σου λέει και λέει κάνε εκείνο ή κάνε τ' άλλο και δεν το εμπιστεύεσαι και νιώθεις και ανασφάλεια και νιώθεις και περίεργα. Οπότε, φίλες φίλοι καρκίνοι, για το μήνα Μάρτιο έχουμε πάλι ένα καρμικό αριθμό που είναι το 8, που σημαίνει επίσης χρήμα, ύλη, εδώ σημαίνει μπορεί να έχω χάσει και χρήματα, είναι σε μια φάση που είναι στο παρελθόν, γνωρίζεις τι θα κάνεις, ξέρεις ότι κάποια πράγματα πρέπει να τελειώσουν, ό,τι και να είναι αυτό. Εντάξει, πρέπει να τελειώσουν. Το λες και εσύ μόνος σου, μέσα μόνος σου το γνωρίζεις. Έχεις όμως τη δύναμη να πάρεις αποφάσεις, ξέρεις πού θα πας, πώς θα πορευτείς, εμπιστεύσου το θεϊκό σου σχέδιο, εμπιστεύσου ότι έχεις τύχει στη ζωή σου και όλα θα πάνε καλά και θα τη βρεις τη διαδρομή σου μέσα ακούγοντας την ψυχή σου και θα δεις ότι μπορείς να φτάσεις στον προορισμό σου. Αυτός όποιος είναι για τον καθένα. Δεν είναι όλοι οι προορισμοί το ίδιο για όλα τα ζώδια, για όλους τους ανθρώπους. Απλά το λέμε σε ένα γενικό πλαίσιο για να πάρετε την έμπνευσή σας. Λοιπόν, οπότε. Φεύγει ο καρκίνος τώρα και πάμε να προχωρήσουμε στο ζώδιο του Λέοντα. Λοιπόν, να επιλέξω έναν ρουνικό κρύσταλλο. Αυτόν εδώ πέρα θέλω. Λοιπόν, και είναι ο Αλγκίζ ή Αλγκάζ. Ο καθένας τώρα το έχει και διάφορες προφορές. Λοιπόν, τοξότης, εγκράτεια, σελήνη, αριθμός 10. Επίσης έχουμε καρκίνο, ηχθείς, προστασία και δύναμη. Είναι ένα σύμβολο προστασίας και δύναμης για σένα. Το αφήνω εδώ πέρα, αριθμός 10 είπαμε έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ωραία. Με αυτές τις καρτούλες θα ξεκινήσουμε. Μεγάλη αρκάνα λέω μόνο. Έχουμε μόνο μεγάλη αρκάνα. Για τους ρουνικούς ρίχνουμε μόνο μεγάλες αρκάνες. Και πάμε με την πρώτη μας επιλογή. Το παρελθόν. Τι μας λέει το παρελθόν? Ο διαβολάκος. Εμπόδια, δυσκολίες, θέματα έρωτα, συνεργασιών, αυτά μπαίνουν σε μία κατάσταση στο παρελθόν. Ο Μάρτιος φαίνεται κάτι ξεκαθαρίζει για εσάς. Γιατί εδώ σημαίνει ότι ήσασταν και δέσμοι κάποιων καταστάσεων. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Οικογενειακών καταστάσεων, δέσμοι, ερωτικών καταστάσεων, συναισθηματικών, επαγγελματικών, ό,τι και να είναι. Καρμικό βέβαια, καρμικό χαρτί που σημαίνει ότι έπρεπε να το περάσετε, αλλά ήρθε η στιγμή όμως να μείνει πίσω αυτό και να ολοκληρωθεί. Εσείς θα δείτε με ποιο τρόπο ολοκληρώνεται. Το νούμερο 2 που έχουμε να δούμε είναι η τωρινή κατάσταση και είναι οι ευλογίες. Κοιτάξτε, μετά το διάβολο βγαίνει ένας φύλακας άγγελος. Βγαίνει η εγκράτη. Και ο φύλακας άγγελος σας λέει ότι υπάρχει προστασία, έχετε προστασία στο τώρα, ότι τη νιώθετε κιόλας, δεν χρειάζεται να φοβάστε. Μιας και έχετε όλες αυτές τις όμορφες ευλογίες, αφήστε τη διαδικασία να ολοκληρωθεί, διότι η εγκράτεια σημαίνει κάνω υπομονή, αφήνω να ολοκληρωθεί ό,τι είναι να ολοκληρωθεί και δεν μου χρειάζεται, έστω και με δυσκολίες, να γνωρίζετε όμως ότι έχετε πολύ μεγάλη τύχη, έχετε πολύ ευλογία και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει για το ανώτερο καλό πάντα, θα γίνει για το καλό. Πώς φαντάζεστε εσείς τώρα το μέλλον σας? Το μέλλον σας είναι μέσα από τελικές αποφάσεις. Μέσα από αφύπνιση, μέσα από ένα κάλεσμα που νιώθετε εσωτερικά μέσα σας, ότι κάτι πρέπει να γίνει, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, το νιώθετε μέσα σας.
Επειδή εδώ σημαίνει και μια κάρτα που σημαίνει και ο κόσμος αλλάζει, γιατί έχει να κάνει και με την κοινωνία εδώ, είστε κι εσείς ένα μέρος της κοινωνίας και βλέπετε με χαρά, θα έλεγα, να αλλάζει. Αυτό όμως που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τελικές αποφάσεις. Εδώ. Εδώ, okay, έχετε προστασία, έχετε ευλογίες, έχετε αυτά, αλλά εδώ σημαίνει παίρνω και τελικές αποφάσεις για να δω πώς θα πορευθώ και πού θα πάω στο τέλος. Okay. Τι έχω στα χέρια μου, τι κρατάω στα χέρια μου, με σκοπό να προχωρήσω, να αλλάξω τη μοίρα ή οτιδήποτε άλλο. Και έχουμε έναν πολύ ωραίο, έχουμε. Μάλιστα, μια αυτοκρατία. Πολύ καλό χαρτί. Δύναμη, εξουσία, δημιουργικότητα, διέστηση. Πολύ μεγάλη διέστηση. Εδώ λοιπόν, αν παρατηρήσουμε τα χαρτιά της Μεγάλης Αρκάνα, αρχίζουμε και έχουμε λοιπόν ένα μοτίβο πραγμάτων και ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε καρμικό, 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 καρμικό. Εδώ είναι καρμικό διότι, θα σου το εξηγήσω, είναι εδώ η Αφροδίτη, αλλά προσέξτε, αυτό εδώ πέρα το φούντομα, το βλέπετε τα μαλλιά της που είναι σαν φουντωμένα κτλ, είναι τα 12 ζώδια. Αυτό το ραβδί είναι καρμικό ραβδί και σημαίνει ότι είναι η πνευματικότητα που ανοίγω την πύλη, αυτή εδώ πέρα την πύλη, προκειμένου μέσα από αστρολογία, αριθμολογία, ταρό, να μάθω αλήθειες. Στα χέρια σας λοιπόν για το μήνα Μάρτιο, μαθαίνετε αλήθειες για τον εαυτό σας, για τους άλλους και είναι αυτό το κλειδί για να προχωρήσετε. Ποιο είναι το εμπόδιο? Για να δούμε. Τι εμπόδιο έχουμε εδώ? Το εμπόδιο είναι η μοναξιά σας. Ωραίες, ωραίες. Δεν θέλετε, δεν σας αρέσει η μοναξιά. Θέλετε να είστε με ανθρώπους. Η μοναχικότητα, η μοναξιά, το κλείσιμο, η καραντίνα, το ένα το άλλο, σας τη βάρεσε. Έτσι, ναι, σας την έχει βαρέσει. Είναι ένα εμπόδιο βέβαια για αυτή την περίοδο που ισχύει και θα ισχύει έτσι η καραντίνα με κάποιες μορφές διαφορετικές, ας το πούμε. Παρ' όλα αυτά όμως λέει ότι αυτό είναι και το εμπόδιο σας για αυτό το μήνα. Προσέξτε το, θα τελειώσει, θα ολοκληρώσει, θα κάνει τον κύκλο του, εν πάση περιπτώσει. Είναι ο αριθμός 9. Ο αριθμός 9 σημαίνει κάνω τον κύκλο μου και ολοκληρώνομαι. Οπότε μπαίνει σε μια σειρά και αυτό το πράγμα. Και στο επόμενο είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα γενικά και είναι ένας υπότης. Συγγνώμη, τι υπότης είπα, δεν ξέρω γιατί είπα υπότης. Είναι το άρμα. Αποφάσεις. Το άρμα είναι καλό. Το άρμα σημαίνει ότι επιτέλους θα πάρω αποφάσεις, θα πάρω τη ζωή στα χέρια μου, τη μοίρα στα χέρια μου, θα προχωρήσω. Έχω τις προστασίες μου, έχω τις ευλογίες μου, γιατί και εδώ η προστασία, δηλαδή προστασία. Προστασία και εδώ και θα προχωρήσω με δύναμη να κάνω αυτά τα οποία εγώ θέλω. Θα ολοκληρωθεί ό,τι είναι, αλλά με διέστηση, με ψυχή, με πνευματικότητα, παίρνω αποφάσεις. Το κλειδί εδώ είναι παίρνω αποφάσεις. Προχωράω, ολοκληρώνομαι. Οπότε πολύ πολύ γρήγορα στο παρελθόν αφήνουμε εμπόδια και δυσκολίες και ό,τι σας κράταγε δέσμιους. Έχετε ευλογία, έχετε τύχη, έχετε προστασία, βγήκε και εδώ πέρα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ καλό, πάρα πολύ θετικό. Το μέλλον σας είναι ότι πρέπει να πάρω τελικές αποφάσεις. Ευνοήστε στο να πάρετε αποφάσεις και να ολοκληρωθείτε, όπου είναι και αυτές οι αποφάσεις, ερωτικές, επαγγελματικές. Έχετε εδώ πέρα μία, επίσης στα χέρια σας, σαν δύναμη, μία αυτοκράτηρα η οποία σας δίνει έμπνευση, σας δίνει πνευματικότητα, σας δίνει εμπνεύσεις για να προχωρήσετε. Η μοναξία, η μοναχικότητα κάπου ολοκληρώνεται μέσα στο Μάρτιο. Οπότε θα δείτε και να κοινωνικοποιήσετε περισσότερο, να βλέπετε περισσότερους ανθρώπους, να εμπλακείτε σε περισσότερα πράγματα και βεβαίως έχετε δυνατότητα αποφάσεων, να πάρετε αποφάσεις και να προχωρήσετε στη ζωή. Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν για το Λέον, για το ζώδιο Λέον. Να το βάλουμε εδώ, να προχωρήσουμε και πάμε στο ζώδιο Παρθένος. Εδώ λοιπόν. Να επιλέξω λοιπόν ένα ρούνο και είναι, okay, λοιπόν είναι ο Γκεμπό, ηχθείς, εραστές, σαν ταρό από απεικόνιση δηλαδή, και δώρο. Είναι το δώρο. Ωραία λοιπόν. Να πω βέβαια το εξής. Αυτός ο κρίσταλος ο ρουνικός επίσης σημαίνει διασυνδέσεις και συνεργασίες και δώρα βεβαίως. Κάτι θετικό υπάρχει. Okay. Ένα, δύο είπαμε για να επιλέξουμε και τον deck. Ωραία λοιπόν. Με αυτές τις κάρτες για να δούμε το παρελθόν σας. Τι είναι, τι αφήνετε πίσω, τι ολοκληρώνετε. Και αυτό το οποίο ολοκληρώνετε είναι θέματα δικαιοσύνης. Κοιτάξτε να δείτε, είναι καρμικό έτσι.
Διότι η δικαιοσύνη έρχεται να μιλήσει για πράγματα τα οποία είναι αυτά που είναι, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, υπάρχει μια ισορροπία ενεργειακή δυνάμεων και πνευματική. Αποδεχτείτε αυτό το γεγονός, έτσι είναι, έτσι πρέπει να γίνει, αυτή είναι η διαδικασία, αυτή είναι η κατάσταση. Είναι δίκαιο. Πώς λένε δίκαιο και έγινε πραγματικότητα? Ακριβώς αυτό το πράγμα. Και βεβαίως σημαίνει ότι εσείς περάσατε και από κάποιες καταστάσεις τώρα, στο οποίο έπρεπε να κρατήσετε στις ισορροπίες, καρμικά πράγματα, καταστάσεις, ό,τι και να είναι, γιατί είναι καρμική κάρτα και αυτή εδώ, σημαίνει ότι κάτι καρμικό ολοκληρώνεται. Έπρεπε να ολοκληρωθεί, έπρεπε να γίνει. Το δεύτερο είναι το τώρα. Εσείς στο τώρα. Λοιπόν, και έχουμε τον Ιεροφάντη. Είστε σε μία πνευματικότητα, σε ένα πνευματικό κανάλι, θέλετε να μάθετε και να δείτε πράγματα, δείτε εδώ το τρίγωνο που σημαίνει βλέπω, αισθάνομαι, νιώθω, μαθαίνω. Εδώ τώρα είναι η ένωση δυνάμεων, ότι υπάρχουν κανόνες, αρχές, ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες και σας αρέσουν οι κανόνες και οι αρχές και η πειθαρχία, και είστε σε μία κατάσταση όπου έρχονται και πράγματα στην επιφάνεια, αλήθειες στην επιφάνεια, μαθαίνετε. Τώρα εδώ σημαίνει επίσης και σπουδές, έτσι. Γιατί αυτή είναι η κάρτα και η κάρτα των σπουδών, είναι και η κάρτα του μαθαίνω, είναι και η κάρτα του μελετώ, είναι και η κάρτα του μπαίνω και σε καινούργια κομμάτια. Όμως ο Ιεροφάντης, ένα άλλο πράγμα που σημαίνει είναι και επισημοποίηση σχέσης. Ίσως είναι και μια εποχή για εσάς το τώρα που επισημοποιείτε κάποια πράγματα. Μια νέα γνωριμία, μια αυτή, μια σχέση. Βρίσκεστε από κοντά, τα λέγατε από μακριά, τα βλέπετε από κοντά επιτέλους. Όλο αυτό το κομμάτι. Ωραία. Δεν είναι κακό. Πάρα πολύ καλό είναι. Τι κρατάω στα χέρια μου? Τι κρατάω στα χέρια μου? Και κρατάω ένα τροχό της τύχης. Τα πράγματα αλλάζουν στη ζωή. Αυτός είναι ένας αέναος νόμος που ισχύει όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, κοσμικό επίπεδο, σε όλο το σύμπαν. Είναι και εδώ και τα ζώδια όπως βλέπετε, αλλά όλα τα πράγματα αλλάζουν. Όμως ο τροχός της τύχης πάλι σημαίνει κάτι. Και εδώ έχουμε έναν τροχό, έτσι. Το βλέπετε, τη συσχέτιση. Λοιπόν, όλα όμως να έχετε υπόψη σας αλλάζουν, τα πράγματα αλλάζουν, τα πάντα ρέουν, δεν μένουν ποτέ ίδια, δεν μένουν ποτέ σταθερά. Μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, μπείτε σε αυτή την ενέργεια, γιατί έχετε έναν τροχό της τύχης που σας ευνοεί. Είναι πολύ καλό αυτό. Για να δούμε τώρα. Ναι, γιατί εδώ ήταν και πώς βλέπω το μέλλον μου, έτσι, και το μέλλον σας σημαίνει ότι αν παρακαλάτε να βρω τύχη, εννοείται ότι συντονίζεστε πολύ καλά. Στην επόμενη κάρτα είναι ποιο είναι όλο το παρασκήνιο, στο πούμε, και τι κρατάω στα χέρια μου και κρατάω λοιπόν εδώ το άρμα. Εντάξει, το άρμα λοιπόν. Αποφάσεις. Σας καλεί λοιπόν αυτή η περίοδος να πάρετε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις που θα οδηγηθείτε με δύναμη βεβαίως εσωτερική που την έχετε και διέστηση και προς τα που θα πορευτείτε. Θα πάτε δεξιά ή αριστερά, θα πάτε εκεί ή εδώ. Είναι καθαρά λοιπόν στο χέρι σας. Το άρμα όμως σας δίνει τη δυνατότητα των αποφάσεων. Έχετε τις αποφάσεις στα χέρια σας. Έλα, το έχετε που λένε. Μπορείτε μια χαρά. Τι έχουμε τώρα εδώ σαν εμπόδιο? Το εμπόδιο είναι δύναμη. Λέτε πού να βρω τώρα τη δύναμη να πάρω αποφάσεις? Είναι το εμπόδιο σας. Νιώθετε αδύναμοι ή αδύναμες καμιά φορά, ή νιώθετε ότι δεν έχετε αρκετή δύναμη ή αρκετή ενέργεια ή αρκετό σθένος για να κάνετε κάποια πράγματα. Γιατί χρειάζεται και αυτό στη ζωή, έτσι. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα, χρειάζεται και σθένος, έτσι. Χρειάζεται και μέσα μας, η καρδιά μας να το λέει που λένε. Να έχουμε αυτό που λένε τα κότσια. Πρέπει να προχωρήσετε όμως. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς θα μείνετε στημένες σε ένα μοτίβο εκεί και δεν θα προχωρήσετε, δεν θα έχετε πρόοδο δηλαδή. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Είναι ο κρεμασμένος. Okay, λοιπόν, νιώθετε εσείς τώρα κάποια πράγματα στα οποία αυτά τα πράγματα λοιπόν σας μιλάνε και σας λένε δες το λίγο διαφορετικά, πάρ' το κι αλλιώς. Και εδώ βεβαίως όπως βλέπετε υπάρχουν και εδώ πέρα κρίσταλοι, έτσι είναι. Για να δω, υπάρχει το χ. Ναι, βεβαίως και υπάρχει, ναι. Είναι σε αυτή την πλευρά, αυτό εδώ πέρα λέει, το γκεμπό υπάρχει, είναι στην αριστερή πλευρά, μάλλον είναι στη δεξιά πλευρά αυτού νου. Στη δεξιά πλευρά, γιατί βεβαίως υπάρχει η ενέργεια δεξιά, ενέργεια και αριστερή ενέργεια. Άλλη ενέργεια δεξιά μας, άλλη ενέργεια αριστερά μας. Τώρα τι σας λέω, τέλος πάντων. Λοιπόν, και επειδή αυτό σημαίνει επίσης και δώρο και προστασία και ενίσχυση, πρέπει να το πάρετε αλλιώς. Να πάρετε τη ζωή σας αλλιώς, να προχωρήσετε, να προοδεύσετε, να μελετήσετε. Και αν ακόμα αυτό χρειαστεί, να κάνετε και θυσίες. Αυτή η κάρτα σας μιλάει και για θυσίες, σας μιλάει και για πράγματα που πρέπει να θυσιάσετε. Κυρίως το χρόνο σας. Άρα λοιπόν τι έχουμε.
Έχουμε δικαιοσύνη, καρμικά γεγονότα, παρελθόν, ολοκληρώνονται, ήταν δίκαιο ή δικαιωθήκατε. Εδώ σημαίνει έχω την τύχη, μπορώ να προχωρήσω. Μάλλον, συγγνώμη. Εδώ σημαίνει ότι πρέπει να μάθω να έχω πίστη, εμπιστοσύνη, πνευματικότητα και να ακολουθήσω, αλλά και γνωριμίες με ανθρώπους και επισημοποίηση σχέσεων και σχέσεις. Ο τροχός της τύχης, πολύ τύχη στον δρόμο σας, μπορεί να αλλάξετε πράγματα, πάρτε αποφάσεις. Αδυναμία όμως είναι εδώ πέρα η δύναμή σας. Είπαμε είναι και καρμικό αυτό εδώ πέρα, είναι το 8, είναι η δύναμη. Νιώθετε αδύναμη, χάνετε ενέργεια, πρέπει να το μαζέψετε. Και εδώ σημαίνει προχωράω και θυσιάζω πράγματα προκειμένου να γίνω, να φτιάξω έναν καινούριο εαυτό. Ένα καινούριο εαυτό. Οκ, δεν θα αλλάξετε εντελώς 100%, αλλά κάποια πράγματα τα οποία τα σκεφτόσασταν διαφορετικά, πρέπει να τα σκεφτείτε και εδώ διαφορετικά. Ωραίο. Πολύ ωραίο και βαθύ και αυτό. Για να τα μαζέψω. Και θα προχωρήσουμε στο επόμενο. Το επόμενο ζώδιο είναι ζυγός. Ζυγή λοιπόν. Ζυγός. Okay. Μία από τις κάρτες να επιλέξω. Ωραία, αυτό εδώ πέρα. Ωραία, και κρύβεται εδώ. Λοιπόν, και είναι η κρίση. Λοιπόν, είναι το Ινγκούζ. Είναι Ταύρος. Και τι σημαίνει νέο, κάτι καινούριο, αλλά υπάρχει και προστασία. Εδώ λοιπόν, σαν ταρό, είναι η κρίση. Είναι ο αριθμός 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εδώ λοιπόν πάμε. Ο αριθμός 8, μάλιστα. Επίσης, αυτό σημαίνει νέα ξεκινήματα, προστασία. Το χρησιμοποιούσαν επίσης αυτό το σύμβολο και για προστασία σπιτιού, οι δρύιδες ας το πούμε, και δεν είναι τυχαίο που έχετε επιλέξει και μία κάρτα δρύιδων, έτσι. Κελτική, με το τρισκέλιον εδώ, πανάρχιο σύμβολο. Ωραία λοιπόν, πάμε. Εσείς τι αφήνετε στο παρελθόν? Α, τι αποφάσεις, μία αγάπη, την αφήσατε? Μπορεί να είναι αυτό. Οι εραστές όμως έρχονται να μιλήσουν και να πούνε για πράγματα και θέματα. Βέβαια, για να πω και κάτι άλλο εδώ, αυτό που μου έρχεται είναι μια παλιά αγάπη που τέλειωσε, κάτι το οποίο είχε ολοκληρωθεί, μια απόφαση, ένας έρωτας, μια γνωριμία η οποία τέλειωσε με κάποιον τρόπο. Γιατί εμένα αυτό μου βγαίνει περισσότερο, ότι κάτι σαν να έχει τελειώσει. Στο τώρα, αυτό το οποίο βγαίνει είναι, μάλιστα, είναι ένας ιεροφάντης. Είναι οι αλήθειες οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια και ο ιεροφάντης αποκαλύπτει αυτές τις αλήθειες, αλλά σημαίνει επίσης ότι εσείς στο εδώ και στο τώρα δίνετε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις αξίες, στους κανόνες, στις αρχές, στην πνευματικότητα, στην πίστη, στο θεϊκό σχέδιο και επίσης θέλετε να μάθετε. Ενδιαφέρεστε πάρα πολύ να μάθετε. Δηλαδή να μάθετε, να μελετήσετε, να δείτε τι συμβαίνει, τι γίνεται. Είστε σε μια διεργασία, σε μια πνευματική διεργασία περισσότερο, ας το πούμε. Πώς όμως εσείς βλέπετε το μέλλον σας? Δηλαδή, ας το βάλουμε εδώ αυτό. Πώς είναι το μέλλον, δηλαδή πώς το ονειρεύεστε? Και το μέλλον εδώ βγαίνει μια μεγάλη αίρεια. Εδώ τώρα είναι πολύ παράξενο, βγαίνουν πολύ πνευματικές κάρτες. Πράγμα εδώ τώρα που θέλει να σας πει ότι εμπιστεύσου τη ροή της ζωής. Εμπιστεύσου την ψυχή σου, τις αλήθειες και αυτά που έχουν συμβεί και ό,τι έχει συμβεί στη ζωή σου, σε ερωτικό, επαγγελματικό, όποιο επίπεδο, ξέρεις πολύ καλά μέσα σου έχεις όλες τις απαντήσεις. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική κάρτα, διότι σου λέει για το μέλλον, γιατί λες και για το μέλλον, πώς θα πάω, πώς το ονειρεύομαι, έχεις όλες τις απαντήσεις μέσα σου. Και η μεγάλη αίρια έρχεται να συντονιστεί επίσης πάλι με τις φάσεις της Σελήνης, γιατί συντονίζει με τη Σελήνη μεγάλη αίρια. Και δες λοιπόν τη νέα Σελήνη και την Πανσέλινο που θα έχουμε μέσα στο Μάρτιο, με τι συντονίζεσαι και τι σου βγάζει, γιατί είναι μηνύματα. Με κάτι συντονίζεσαι, με κάποια μηνύματα. Εντάξει. Πάμε όμως να δούμε τώρα τι κρατάς στα χέρια σου εσύ και τι έχουν να σου πούνε γενικότερα σαν καταστάσεις. Και έχει βγει ένας ερημίτης, μοναξία και μοναχικότητα. Είναι κάποιες κάρτες εδώ, όπως και αυτή εδώ πέρα και αυτή εδώ πέρα και αυτό εδώ πέρα που είναι και αποφάσεις. Όπου μπορεί και στο παρελθόν να έχεις αναγκαστεί να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Αλλά ο ερημίτης έχει να κάνει πάλι με θέματα ψυχής. Έχει να κάνει με τη δική σου εσωτερική αναζήτηση. Αναζητάς, ψάχνεις,
έναν έρωτα, ψάχνεις μια αγάπη, ψάχνεις μια συντροφικότητα. Ο κάθε ζυγός, ζυγίνα, ό,τι ψάχνει από τη δική του τη μεριά, έτσι. Όλοι κάτι ψάχνουμε. Όλοι οι άνθρωποι κάτι ψάχνουμε. Σε όλα τα επίπεδα. Συναισθηματικό, επαγγελματικό, όλοι κάτι ψάχνουμε. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, βέβαια, διότι ο καθένας βάζει τα δικά του κινήτρα. Κάτι εδώ όμως ψάχνεις. Ψάχνεις να βρεις. Και ψάχνεις να βρεις τα γιατί. Κυρίως αυτό το οποίο βγαίνει για εμένα είναι τα γιατί σου. Ψάχνεις να βρεις τα γιατί. Πολλά γιατί. Πολλά γιατί στη ζωή σου. Αυτή είναι η αναζήτησή σου. Τις απαντήσεις βέβαια τις παίρνεις, αλλά θέλεις μάλλον μια επιβεβαίωση αυτών των οποίων εσύ νιώθεις. Okay. Πάμε να δούμε το εμπόδιο. Το εμπόδιο είναι ένας αυτοκράτορας, μια αρσενική ενέργεια. Μπορεί να είναι το περιβάλλον σου, μπορεί να είναι ένας πατέρας, μπορεί να είναι μια πατριαρχική φιγούρα, μπορεί να είναι ένας αδερφός αυστηρός, μπορεί να είναι ένας σύντροφος ο οποίος παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο, αλλά σε δυσκολεύει. Είναι το εμπόδιο σου, σε δυσκολεύει. Σε δυσκολεύει να πάρεις αποφάσεις, δυσκολεύει να δεις καθαρά το μέλλον σου, σε δυσκολεύει, σου κάνει κριτική, είναι εναντίον σου, ό,τι και να είναι αυτό. Ένας άντρας, αρσενική φιγούρα κυρίως, αφορά όλους σας έτσι, όπου έχει έρθει με πολύ δύναμη, γιατί έχει πολύ ενέργεια αυτός ο αυτοκράτορας, αλλά απλώνεται και δεν σε αφήνει να προχωρήσεις, να προοδεύσεις. Είναι εμπόδιο σου. Μπορεί να είναι προϊστάμενος, μπορεί να είναι διευθυντής, μπορεί να είναι αυτός που έχει μια επιχείρηση, μπορεί να είναι ο πατέρας σου, μπορεί να είναι ο αδερφός σου, μπορεί να είναι ο σύζυγος, μπορεί το ένα το άλλο. Εντάξει, οι επιλογές είναι πάρα πολλές, αλλά είναι εμπόδιο. Και γι' αυτό αναζητάς εσύ λύσεις εδώ και να δεις πού να πάω, τι επιλογές να κάνω, ποιος θα μου δείξει την αλήθεια, τι τελικά θέλω να πάω, ποια είναι μέσα μου αυτά τα οποία ζητάω και η διαίσθησή μου, τι λέει. Και πάμε τώρα στο ένα αποτέλεσμα, το οποίο έχει να κάνει με τον κρεμασμένο. Ο κρεμασμένος έχει να κάνει και με τις ρίζες. Αυτό εδώ πέρα, το δεντράκι, αν βλέπετε, το φέρω κοντά, είναι οι ρίζες, είναι οι οικογενειακές μας ρίζες. Και εδώ μπορώ να πω ότι υπάρχει ένα οικογενειακό κάρμα. Γιατί υπάρχει αστρολογικό οικογενειακό κάρμα, λέγεται πατρογονικό κάρμα. Μήπως οι αποφάσεις κάποιον από την οικογένειά σου σε έχουν φέρει σε μια συγκεκριμένη θέση, μπορεί να είναι αυτό το οποίο πρέπει να επιληθεί μέσα στον μήνα Μάρτιο, μάλλον μπορεί να ξεκινήσει και η διαδικασία μέσα στον μήνα Μάρτιο, το οποίο τι μπορεί να σημαίνει. Μπορεί, γι' αυτό έχει βγει και η κρίση εδώ, που πρέπει η κρίση, έτσι πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Έχεις βέβαια προστασία, αλλά όμως σου λέει ότι πρέπει να πάρεις και αποφάσεις στη ζωή σου, να δεις τι γίνεται, να φτιάξεις έναν καινούριο, να βρεις τον νέο σου εαυτό. Γιατί ο Μάρτιος, είπαμε, είναι οχτάρι. Και το οχτάρι έχει μέσα και ύλη και κληρονομικά και πνευματικότητα, και το οχτώ επίσης σημαίνει δύναμη. Κάποιοι έχουν εξουσία, γιατί το 8 είναι και της εξουσίας. Οπότε όλο αυτό το πράγμα κάπου σε επηρεάζει εσένα. Και έχεις και εμπόδιο να ξεπεράσεις, ζυγέ, ζυγίνα μου. Αλλά όμως γι' αυτό βγαίνουν, γι' αυτό κάνουμε τα ρηξίματα, για να είναι και μια προειδοποίηση και για να δεις. Πάντως, εδώ σημαίνει ότι το κλειδί σου είναι: παίρνω δύναμη, καταλαβαίνω τους νόμους, καταλαβαίνω τους κανόνες, αλλά η διαίσθησή μου και τα μυστικά τα οποία αποκαλύπτονται σε μένα από τη ζωή, από αυτό, οτιδήποτε άλλο, θα μου δώσουν τη δύναμη να ξεπεράσω το εμπόδιο, και πρέπει να θυσιάσω όμως και το χρόνο. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι ότι κάνοντας πράγματα, θυσιάζοντας χρόνο, να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, τότε θα δικαιωθώ. Okay. Περίεργο ρίξω, θα μπορούσα να πω. Ναι, και πήρε παραμάσχαλα και ένα χαρτί ακόμα και ένα ρούνο εδώ. Ποιος είναι? Είναι το καρμικό. Μυστικό. Κάποια πράγματα δεν θα τα μάθεις ποτέ. Κάποια πράγματα, ζυγέ μου, γιατί το πήρες μαζί σου, το καπάκο όπως είδατε, και βγήκε μια κάρτα ρουνική, ένας ρούνος, ο οποίος σημαίνει μυστικό, μοίρα, πεπρωμένο, κάρμα. Εδώ σημαίνει δεν θα μάθεις. Όσο και αν το σκαλίζουμε, ακόμα και μέσα από τα αστρολογία, δεν θα πάρεις το 100% της πληροφορίας. Έτσι γίνεται. Τι να κάνω. Ναι, γίνεται κιόλας. Γιατί πολλές φορές, σας έχω μιλήσει, σας έχω πει για ακασικά αρχεία, κάποιες φορές, κάποια μυστικά δεν πρόκειται
όσο καλοί και να είμαστε, όσο και ευλογημένοι, όσο και διάνοιες, όσο και εκείνο και δεν ξέρω τι άλλο, δεν θα τα μάθουμε. Σκορπιοί. Σκορπιοί. Πάμε να δούμε για το μήνα Μάρτιο τι μας επιφυλάσσουν. Τι σας επιφυλάσσει για εσάς. Αυτό εδώ πέρα, ωραίο. Και τι έχουμε, έχουμε το νταγκάζ. Είναι δίδυμη, εγκράτεια. Τι σημαίνει, σημαίνει ελπίδα. Φως και ελπίδα. Μάλιστα. Σκορπιέ, εσύ για το μήνα Μάρτιο συντονίζεσαι με το σκοπό και την ελπίδα. Μάλιστα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Λοιπόν, ωραία, με αυτά εδώ πέρα. Μέτρησα λίγο γρήγορα με αυτές εδώ πέρα τις κάρτες. Γιατί είναι ο αριθμός 22, αυτό, αυτός ο ρούνος. Και πάμε να δούμε τι έχει να σου πει. Παρελθόν. Το παρελθόν σου λοιπόν έρχεται να σου πει ότι μπορεί να φέρθηκες κάποιες στιγμές λίγο ανόητα και ανώριμα. Στην προσπάθειά σου να κάνεις κάτι καινούριο, στην προσπάθειά σου να φέρεις κάτι, μια καινούρια ενέργεια, μια καινούρια πράγματα στη ζωή σου, στη ζωή των άλλων ανθρώπων, όμως μπορεί να φέρθηκες απερίσκεπτα. Δεν το έκανες με κακό, με κακία και δόλο, αλλά πολλές φορές όμως αυτές οι πράξεις δημιουργούν αντίκτυπο στους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το παρελθόν, το οποίο βέβαια και ολοκληρώνεται. Στο τώρα έρχεται πάλι ένας πύργος, βέβαια. Ο πύργος. Λοιπόν, ο πύργος πάντα μας μιλάει για ξαφνικά γεγονότα, μας μιλάει για ιδιαίτερες καταστάσεις, μας μιλάει πολλές φορές και για τσακωμούς και για πολεμικό κλίμα, αλλά κάτι σε σένα, Σκορπιέ, έχει αλλάξει. Κάτι έχει γίνει. Θες τώρα σε επαγγελματικό, θες τώρα σε ερωτικό επίπεδο. Κάτι έχει γίνει. Κάτι έμαθες, έγινε ένα γεγονός. Ή κάτι μπορεί να γίνει το οποίο σου άλλαξε πραγματικά όλη σου, να το πούμε, την ψυχοσύνδεση, να πούμε το είναι σου, να πούμε την κατάσταση. Κάτι έχει γίνει. Κάτι σε έχει επηρεάσει. Βέβαια, είναι αποτέλεσμα και το δικό σου πράξεων. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Αν φέρθηκες πολύ άδικα σε έναν άνθρωπο, αυτή η αδικία μπορεί να έρθει πίσω πάλι με κάποιον τρόπο. Λέω τώρα. Για να προχωρήσουμε όμως. Για να δούμε πώς εσύ βλέπεις το μέλλον σου, πώς το οραματίζεσαι. Και το οραματίζεσαι με το να μπορείς να κάνεις πράγματα και θαύματα. Λες, μακάρι να είχα ένα ραβδάκι και να μπορούσα με ένα μαγικό τρόπο να αλλάξω το παρελθόν, να αλλάξω το παρόν και να αλλάξω και το μέλλον. Ονειρεύεσαι λοιπόν να μπορείς, μάλλον εύχεσαι και ονειρεύεσαι να αποκτήσεις πράγματα στη ζωή, τα οποία είναι αυτά που ο καθένας κάνει όνειρα. Έρωτας, αγάπη, ό,τι είναι για τον καθένα ή για την καθεμιά από εσάς. Όμως, επειδή είναι ο μάγος και έχει βγει σε μια θέση για το μέλλον, μάλλον έχει βγει σε μια θέση η οποία δηλώνει τον οραματισμό, πρέπει να αντιληφθείς πώς λειτουργούν οι ενέργειες. Πρέπει να αντιληφθείς με ποιο τρόπο κάποιοι κανόνες υπάρχουν και λειτουργούν για να μπορέσεις να πας βαθιά και να αλλάξεις τη μοίρα σου, το πεπρωμένο σου κτλ. Και το φως, να φέρεις το φως και την ελπίδα. Για να δούμε τώρα τι κρατάς εσύ στα χέρια σου σαν ένα δυναμικό, ας το πούμε, το οποίο είναι η δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη λοιπόν. Θέλεις τα πράγματα να γίνονται με έναν δίκαιο τρόπο. Θες τα πράγματα να έχουν μια ροή, μια ροή δικαιοσύνης, ένα κάρμα, ας πούμε. Δηλαδή, κάνω καλό, έρχεται το καλό. Κάνω κακό, ok, θα μου έρθει κακό. Πολλές φορές το κάρμα δεν ξέρουμε ακριβώς. Μάλλον λειτουργεί με ανταπόδοση, όχι κακία, δεν σημαίνει ότι είναι κακία, αλλά δεν ξέρουμε το χρόνο, τον τόπο και με ποιο τρόπο, σαν ποιότητα, θα ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα. Είδες. Άρα, αυτό το οποίο έρχεται για το μήνα Μάρτιο είναι να αντιληφθείς εσύ τι είναι δίκαιο, τι είναι άδικο, τι μπορείς να κάνεις, ποια είναι τα όρια σου και τι δεν μπορείς να κάνεις και μέχρι που μπορείς να φτάσεις. Γιατί ο μάγος έχει και ένα όριο. Σημαίνει φτάνω γνωσιακά, ας πούμε, σε μέχρι ένα επίπεδο. Φτάνω μέχρι ένα σημείο. Ωραία, για πάμε να δούμε τώρα εμπόδια και τυχόν προβλήματα τα οποία υπάρχουν και πάλι έχει να βγει, εδώ είναι η τελική μέρα της κρίσης. Πάντως έχει να κάνει πάλι με τη δικαιοσύνη εδώ. Τρέχεις με δικαστήρια, έχεις κάνει κάτι, έχεις εμπλακεί, ό,τι και να είναι όμως, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Για εσάς λοιπόν τους Σκορπιούς και τις Σκορπιένες,
Ό,τι και να είναι σε οποιοδήποτε επίπεδο, θέματα αγάπης, θέματα έρωτα, θέματα επαγγελματικά, θέματα συνεργασιών, πολύ μεγάλη προσοχή στις αποφάσεις που θα πάρετε εσείς και στις πληροφορίες που σας δίνουν. Μεγάλη προσοχή. Γιατί εδώ σημαίνει επίσης και δεν τσακώνομαι, προσέχω να μην τσακωθώ. Και για να δούμε και ένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα είναι ένας ιεροφάντης. Μάλιστα. Έχω πίστη, έχω ελπίδα, δεν χάνω την πίστη μου για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Γνωρίζω, κατέχω, έχω την αλήθεια, προχωράω, πιστεύω, προσεύχομαι με δύναμη και όλα τα πράγματα τελικά θα φανερωθούν και θα φανερωθεί ότι είναι να φανερωθεί, γιατί ο ιεροφάντης φέρνει πράγματα στην επιφάνεια, ας φανερωθεί αυτό που είναι να φανερωθεί για να μπορέσω να προχωρήσω. Καλό είναι, δεν είναι κακό. Είναι καλό. Ωραία λοιπόν. Για να τα μαζέψουμε. Ωραία. Με ωραίες αναλύσεις. Βαθιές αναλύσεις. Και να πάμε στο επόμενο που είναι το τοξότης. Εδώ λοιπόν. Για να δούμε το τοξότης. Ο τοξότης λοιπόν. Και έχουμε... να επιλέξω κάρτα. Εδώ. Ο τοξότης επέλεξε το Ίζα. Ένας ερημίτης, ένας τοξότης, όμως αυτό εδώ πέρα η βάση σημαίνει στασιμότητα και αργοπορία. Για σας τους τοξότες λοιπόν για αυτό το διάστημα έχει κυρίως μια ποιότητα όπου σημαίνει ότι κάποια πράγματα αργούν και δεν έρχονται με το ρυθμό με τον οποίο θέλετε. Μια στάση, μια όχι πολλά πράγματα, όχι πολύ έτσι, πολύ δράση στη ζωή. Αλλά από την άλλη όμως, υποδηλώνει και κάτι άλλο, ένα διπλό μήνυμα. Γιατί εδώ έχει και μία πλευρά από εδώ, μία πλευρά από εκεί. Μήπως, και φυσικά έχει βγει και ο τοξότης, έτσι, το βλέπετε εδώ, τοξότης. Μήπως είναι η στιγμή αυτή η περίοδος της στασιμότητας, να έρθει και να αντιληφθείς εσύ τι γίνεται, λέω. Γιατί θα σε βοηθήσει στο να μπορέσεις να αντιληφθείς αυτές τις λύσεις που θέλεις για αυτό το μήνα. Και είναι το ένα εδώ για να προχωρήσουμε. Είναι ο αριθμός 23. Λοιπόν, μισό λεπτό. Συγγνώμη. Ναι, εδώ πάει. Okay. Μεγάλη αρκάνα. Πάμε να δούμε το παρελθόν πέφτει μόνο του. Και το παρελθόν σημαίνει αδυναμία και εδώ δύναμη. Θέματα εξουσίας, θέματα παιχνιδιών με δύναμη στον επαγγελματικό τομέα ή στην αγάπη, στον έρωτα, ποιος θα έχει το πάνω χέρι, εσείς ή ο άλλος ή οι άλλοι. Χάνατε ενέργεια, γιατί εδώ σημαίνει χάσιμο ενέργειας επίσης. Αλλά σας καλεί και σας λέει ότι αυτό είναι στο παρελθόν. Μπορείς να το μαζέψεις και να προχωρήσεις και να βρεις τη δύναμή σου. Εσείς το ξέρετε. Ψάχνει να βρείτε τώρα τα πατήματά σας σε θέματα δύναμης. Για να δούμε στο τώρα τι γίνεται. Στην τωρινή κατάσταση έχει βγει πάλι μία καλά, η μεγάλη αίρια δίνει ρέστα. Λοιπόν, η σελήνη, πολύ σελήνη, παιδιά, θα παίξει μεγάλο ρόλο. Εδώ έχει βγει η μεγάλη αίρια. Η μεγάλη αίρια σου μιλάει για αποφάσεις. Σου μιλάει δηλαδή μαύρο ή άσπρο. Δεν υπάρχει γκρίζο. Εδώ σου λέει έτσι είναι τα πράγματα. Και πρέπει να δεις τι είναι αυτό το οποίο εσύ σε κάνει να νιώθεις δυνατό ή δυνατή. Το πάμε έτσι. Τι σε κάνει να νιώθεις δυνατό ή δυνατή. Τι είναι αυτό που σου δίνει φτερά. Τι είναι αυτό που σου δίνει δύναμη, αισιοδοξία. Τις απαντήσεις λέει εδώ, γιατί είναι η κατάσταση τώρα, τις έχεις, τις γνωρίζεις. Είναι μέσα σου εδώ, γνωρίζεις. Ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει. Ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει. Γνωρίζεις και επίσης σημαίνει και συνεργασία. Έλα δε μου ντε που σου λέει ότι πρέπει μέσα από συνεργασία να μιλήσεις με άλλους ανθρώπους και να τους δεις και να αντιληφθείς και τη δική τους την αλήθεια. Έτσι είναι. Πάμε στο επόμενο, να δούμε λοιπόν πώς εσύ βιώνεις το μέλλον σου, το οποίο είναι ένα πολύ όμορφο χαρτί. Λοιπόν, είναι το αστέρι, το άστρο σου. Εδώ, για να δω και κάτι άλλο, μισό λεπτό. Ναι, εδώ τώρα, κοίταξε να δεις, μπερδεύτηκα και είπα για άστρο, δεν το άστρο, αυτό εδώ πέρα. Ενώ μου ήρθε η λέξη άστρο, ότι είναι το αστέρι, τελικά δεν είναι η εγκράτεια. Άρα, διπλό είναι το μήνυμα. Το ένα μήνυμα το οποίο
Έρχεται σαν πρώτο που είπα είναι το αστέρι, πράγμα που σημαίνει ότι θέλεις αισιοδοξία, ελπίδα να βρεις τη διαδρομή σου, τη μοίρα σου, το δρόμο σου. Εδώ όμως είναι η εγκράτεια που σχετίζεται με τον τοξότη, γιατί αυτή η κάρτα ανήκει στο ζωδιακά, αστρολογικά, στο ζώδιο του τοξότη και σου μιλάει και σου λέει κάνει υπομονή. Έχεις προστασία, έχεις ευλογία, όμως πρέπει λιγάκι να αντιληφθείς ότι στη ζωή κάποια πράγματα χρειάζονται και μια χρονική στιγμή, κάποιες συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Για αυτό το οποίο θέλεις εσύ το ξότι. Τι είναι, ένας έρωτας, μια επαγγελματική επιτυχία, να ανοίξει το lockdown, να βγούμε έξω. Okay, θα γίνει, αλλά θέλει χρονική στιγμή. Και επίσης σου μιλάει και για θέματα ψυχής και καρδιάς. Κάπου πρέπει να βρεις λίγο τα πατήματά σου σε θέματα καρδιάς. Τι λέει η καρδιά σου, πού σε πηγαίνει, τι θέλει, όλο αυτό. Τι έχεις λοιπόν στα χέρια σου για να τα προχωρήσεις όλα αυτά και για να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις. Και βέβαια σου μιλάει, άντε ρε παιδιά, βγαίνει ο μάγος έτσι, βγαίνει συνέχεια ο μάγος. Στηρίξου στα πόδια σου λέει, τελείωσε. Πρέπει να στηριχθείς στα πόδια σου, να δεις πώς λειτουργούν τα πράγματα, ποιοι είναι οι κανόνες, έτσι, γιατί ο μάγος σημαίνει ότι ακολουθώ και τους κανόνες, γνωρίζω πώς λειτουργούν τα πράγματα, έτσι. Έχω γνώσεις, είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμη αυτή την περίοδο για κάποια πραγματάκια. Έτσι γίνεται. Οπότε εδώ ο μάγος σημαίνει και το πατάω γερά, δηλαδή και προχωράω. Το επόμενο είναι τι εμπόδιο υπάρχει και το εμπόδιο που υπάρχει είναι ο τρελός. Μάλιστα. Φοβάσαι, έχεις ανασφάλεια. Φοβάσαι τα νέα ξεκινήματα, φοβάσαι να βάλεις πόδι, φοβάσαι να πεις ξεκινάω εκείνο, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο. Το φοβάσαι λιγάκι. Έχεις μια ανασφάλεια. Λες όχι, δεν μπορώ, δεν θέλω τώρα, δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν κάνω αυτά τώρα, δεν είναι ακόμα όριμες οι συνθήκες. Φοβάσαι να κάνεις ξεκίνημα. Τώρα, προέρχεται από ανασφάλεια, προέρχεται από φόβο, προέρχεται από το δεν κάνω το βήμα, δεν θέλω, αντιστέκομαι, κάνω ό,τι και να είναι όμως, αυτό δείχνει μια δυσκολία για το μήνα Μάρτιο, έτσι. Και το αποτέλεσμα το οποίο έρχεται είναι ένα... Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι δυσκολίες. Θα έχεις εμπόδια, θα έχεις δυσκολίες, να μάθεις όμως και να ξέρεις ότι έρχεται το τέλος κάποιων πραγμάτων και κάποιων καταστάσεων. Δεν φταίς εσύ γι' αυτό, είναι η ροή των γεγονότων. Κάποια πράγματα ξεφεύγουν από τα χέρια μας. Δεν μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε το σύμπαν, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα όλα. Όχι, δεν μπορούμε. Και εδώ βέβαια μιλάει να καλωσορίσεις το καινούριο ή τις αλλαγές όσο επώδυνες και να είναι. Χρειάζεται να φύγεις από μια σχέση που δεν λειτουργεί πλέον. Χρειάζεται να φύγεις από μια εργασία που δεν σου δίνει τίποτα. Χρειάζεται να φύγεις από ανθρώπους τοξικούς να το κάνεις. Φύγε. Και ένα άλλο που έχω να πω είναι προσοχή σε θέματα υγείας. Και προσοχή επίσης και σε ανθρώπους, γιατί μπορεί να υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να φύγουν από τη ζωή. Ακούγεται δυσίωνο και θα μου πεις Παναγιά μου, χτύπα ξύλο και κάνει και αυτά. Okay, το καταλαβαίνω. Όμως ο θάνατος, όταν βγαίνει αυτή η κάρτα, υπονοεί τα πάντα. Υπονοεί όλες τις πληροφορίες. Τέλος πάντων. Ας πάμε περισσότερο στο κομμάτι των αλλαγών, των γεγονότων που πρέπει να ολοκληρωθούν για σένα, διότι πρέπει να βρεις τη δύναμή σου, έχεις όλες τις απαντήσεις μέσα σου, ξέρεις τι θα κάνεις, πώς θα πας, διότι ο μάγος σου δίνει δύναμη, έχει πίστη και πίστη σε ένα σχέδιο, θεϊκό σχέδιο, ότι έχεις προστασία, σε βοηθάνε και κάνουν. Μη φοβηθείς να τα νέα ξεκινήματα. Μη φοβηθείς να έχεις νέες ιδέες ή να τις εφαρμόσεις και να προχωρήσεις και να κάνεις. Και ναι, υπάρχει μια δυσκολία εδώ πέρα σε θέματα όμως κύκλων, των οποίων όμως ολοκληρώνονται και τελειώνουν, διότι έτσι πρέπει να γίνει. Ωραία λοιπόν. Θα μου πείτε, δύσκολο, ναι, οκ, okay, εντάξει, είπαμε, ο Μάρτιος έχει δυσκολίες, γιατί είναι και το 8 μέσα και έχει μια αρκετή ένταση. Ωραία λοιπόν. Ο τοξότης φεύγει. Πάμε εγώ κύριε. Εγώ κύριε λοιπόν, αυτό εδώ. Λοιπόν, τι βγαίνει εδώ. Δίας, Ποσειδώνας, Μάγος είναι το μανάζ σαν κρίσταλος, υδροχός κρύβεται επίσης από πίσω και έχει να κάνει με την ανθρωπότητα. Προσφέρω στην ανθρωπότητα, βοηθάω την ανθρωπότητα, βοηθάω άλλους ανθρώπους. Τους δίνω δύναμη, τους δίνω ενέργεια και ξεκινάμε αυτά. Μεγάλες αρκάνες μόνο,
Το μανάζ επίσης σημαίνει ο εαυτός μας, φροντίζω τον εαυτό μου, έτσι. Επίσης σημαίνει αφυπνίζομαι και ξέρω τι μου γίνεται, σαν ενέργεια δηλαδή. Εσείς οι εγώ καιροί για το μήνα Μάρτιο σημαίνει ότι ξέρετε πολύ καλά, σας καλεί, ξέρετε πολύ καλά τι σας γίνεται. Και πάμε να δούμε το παρελθόν. Τι είναι το παρελθόν το οποίο τελειώνει? Ωραία, λοιπόν, ένας αυτοκράτορας. Αυτό τώρα μπορεί να είναι, είναι μια πατρική φιγούρα, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή σας γενικότερα. Πατρική φιγούρα, κάποιος φίλος, αδερφός, προϊστάμενος, οτιδήποτε. Τελειώνει όμως, είναι στο παρελθόν. Ο βασιλεύς, όπως λέγεται ή αλλιώς και αυτοκράτορας, γιατί αυτές είναι ειδικές κάρτες, πυθαγόριες κάρτες, σου μιλάει και σου λέει ότι okay, αυτός πλέον είναι παρελθόν. Καιρός να προχωρήσεις. Ή αν υπήρξαν διενέξεις, συγκρούσεις, δυσκολίες, τσακωμή, είτε εγώ καιρίνα, έτσι, εδώ σημαίνει ότι μπαίνεις στο παρελθόν. Είναι ένα παρελθόν αυτό. Αρχίζει και τελειώνει δηλαδή. Για να πάμε στο τώρα. Πάμε στο παρόν. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Επιλέγω συνέχεια το μάγο. Θα μετρήσω μετά, γιατί θα μετρήσω πόσες φορές έχει βγει ο μάγος, είναι απίστευτο, έτσι. Έχει βγει σε όλα τα ζώδια, σε όλες τις θέσεις, εντάξει. Και βγαίνει εδώ στο τώρα, που σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις μαγικά, αυτό σου λέει. Εγώ καιρίνα. Ναι, μπορείς να κάνεις μαγικά. Μπορείς να στηριχθείς στις δυνάμεις σου, μπορείς να στηριχθείς στις γνώσεις σου, στον ένστικτό σου, στη διέστησή σου, στο τώρα έχεις αυτή τη στιγμή μεγάλη δύναμη. Είσαι δυνατός, δυνατή. Ο καθένας βέβαια το αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο, αλλά εμπιστεύσου όμως ότι μπορείς να τα καταφέρεις και να σταθείς στα πόδια σου με πολύ μεγάλη δύναμη. Για να δούμε πώς ονειρεύεσαι εσύ το μέλλον σου. Και το μέλλον σου είναι η αγάπη. Έλα μου. Ωραίο αυτό. Έρωτας. Επιτέλους, εγώ καιρίνα, θέματα αγάπης, θέματα έρωτα, πάθος, ερωτισμός, ερωτική επαφή, σε ξυπνάνε. Πρόσεξε, εδώ λέει πώς το ονειρεύομαι. Εντάξει, πώς ονειρεύομαι. Εσείς, εγώ και εγώ καιρίνες, ονειρεύεστε αυτό το πράγμα που είναι ο έρωτας. Και είναι πολύ καλό, διότι είναι η ευλογία, έχει και την ευλογία εδώ πέρα από άλλα πεδία και επίπεδα. Αγκαλιάστε το. Κάτι μέσα στο Μάρτιο θα σας δοθεί η ευκαιρία αυτό που οραματίζεστε να υλοποιηθεί. Γιατί μιλάμε για οραματισμό? Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Ο άνθρωπος δεν οραματίστηκε να πετάξει και να φτιάξει το αεροπλάνο. Το φτιάξε. Δεν ήταν εύκολο. Το φτιάξε. Δεν οραματίστηκε το πλοίο, το τρένο. Βάλε ό,τι θέλετε. Το οραματίστηκε. Το έφτιαξε. Τα βάλε κάτω. Που σημαίνει ότι η σκέψη από όραμα μπορεί να γίνει πραγματική. Για εσάς τους εγώ καιρούς, θέματα έρωτα προκύπτουν. Μέσα η ψυχή σας ψοφάει για ερωτικές περιπτύξεις, για περιπέτειες, για έρωτα. Αγκαλιάστε το, γιατί είναι στην ενέργειά σας, είναι μέσα σας. Πολύ ωραία. Πάμε όμως να δούμε και ποιο είναι, τι κρατάτε στα χέρια σας, που είναι το δυνατό πράγμα. Είναι ότι καμιά φορά, ναι, είστε και λίγο γέροντες εδώ, δηλαδή. Λίγο μονόχνοτοι, μοναχικοί, απομονώνεστε, φοβάστε πολύ εύκολα τους ανθρώπους, μεγάλες ανασφάλειες, ναι, το έχουν αυτό οι εγώκεροι, είναι από τα ζώδια τα οποία είναι πολύ κλειστά, διότι φοβούνται τους ανθρώπους. Μη σας κάνουν κακό, μην έρθει κάποιος, okay, εντάξει. Η ψυχή σας όμως δεν κινδυνεύει να χαθεί. Έχετε εμπειρία, έχετε γνώσεις, έχετε δύναμη, έχετε έναν μάγο εδώ δυνατό. Φοβάστε αυτόν εδώ πέρα, ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας με τη δύναμή του που έρχεται και τα σαλεύει όλα και σας πάρει τη δύναμή σας. Μην φοβάστε. Έχετε πολύ μεγάλη δύναμη και πολύ όμορφη κάρτα εδώ, πολύ αγάπη. Με την αγάπη θα τα καταφέρετε. Πάμε να δούμε ποιο είναι το εμπόδιο. Το εμπόδιο σας είναι, μάλιστα, ένας άγγελος. Αδυνατείτε να πιστέψετε, το βλέπετε πολύ πρακτικά, ότι υπάρχει κάτι εκεί πέρα σε μια άλλη διάσταση η οποία σας προστατεύει. Μας λέτε δεν πίστευα στον παράδεισο. Πολλοί από εσάς μπορεί να λέτε δεν πίστευα στο Θεό ή έχω χάσει την πίστη μου. Εδώ σημαίνει έχω χάσει και την πίστη μου. Και έρχεται εδώ σε εμπόδιο να σας πει όχι, μην τη χάνεις την πίστη σου. Ναι,
Θα δοκιμαστείς, θα δυσκολευτείς, θα περάσεις δύσκολα. Θα περάσεις μέσα και από στιγμές μοναξιάς, αλλά όμως όταν πιστεύεις και όταν βρεις μέσα σου το στήριγμά σου το εσωτερικό και πιστεύεις και έχεις και πίστη, δεν θα σταματήσει τίποτα. Και για να δούμε και ένα αποτέλεσμα λοιπόν εδώ πέρα, και το αποτέλεσμα είναι εγώ καιρίνα μου ο ήλιος. Το αποτέλεσμα είναι όχι μόνο θετικό, είναι υπέρ αισιόδοξο. Συντονίζεσαι πολύ καλά για το μήνα Μάρτιο. Είναι εξαιρετικό εδώ πέρα αυτό. Εξαιρετικό, πάρα πολύ καλό. Ο ήλιος, αισιοδοξία. Άρα τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε θέματα εξουσίας στο παρελθόν, έχεις όμως μπορείς να κάνεις τα μαγικά σου, υπάρχουν έρωτας, ονειρεύεσαι τον έρωτα, τελείωσε. Είναι ο έρωτας μέσα σου. Για το μήνα Μάρτιο έχει φωλιάσει μέσα σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το επόμενο είναι, μπορείς να προχωρήσεις, γιατί εδώ τι έχουμε να φύγεις από τη μοναξιά σου και τη μοναχικότητα, εμπιστεύσου τα θαύματα, ήλιος, αισιοδοξία, δύναμη, έρωτας, χαρά. Κοίτα, γιατί εδώ έχει κι άλλο ένα ζευγάρι. Οικογένεια, παιδιά, ευτυχία, επιτυχία, όμορφες καταστάσεις, όλα αυτά για σένα. Ωραία λοιπόν. Να τα μαζέψω. Πολύ ωραία τα μηνύματα για τους εγώ καιρούς. Και πάμε τώρα στους υδροχόους. Υδροχόοι λοιπόν. Οι υδροχόοι λοιπόν θα είναι με αυτή εδώ πέρα την τραπουλίτσα. Μάλιστα. Ήρθες. Λοιπόν, το είπα αυτό γιατί έχει έρθει ο γάτος μου εδώ. Για μισό λεπτό. Ναι, και το λέω έτσι διότι αυτός ο γάτος έχει ένα μεγάλο ταλέντο, παιδιά. Μπορεί και ανοίγει πόρτες. Είναι μεγάλος έτσι. Έχει την δύναμη με τα νύχια του, τα βάζει έτσι και ανοίγει πόρτες και μετά έρχονταν εδώ πέρα και ανακάτευε τα χαρτιά. Του αρέσουν τα ταρό, λοιπόν, ωραία. Εντάξει, τώρα έχει βγει έξω πάλι και παίζει με ένα φιλαράκι του γάτο. Άλλο γάτο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Α, μισό. Τι να δούμε. Να δούμε. Ένα λεπτό. Α, εδώ, αυτό. Πού είσαι, αυτό εδώ. Εσύ είναι. Λοιπόν, και τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν το Χαγκάλζ. Ουρανός, υδροχός, ζυγός, στα ζώδια, κόσμος, ουρανός, αλλαγή, διακοπή. Αυτό λοιπόν το ιδιαίτερο σύμβολο έρχεται να μας μιλήσει και για να μας πει για τις αλλαγές οι οποίες έρχονται, οι ξαφνικές αλλαγές στη ζωή μας, έτσι. Ο ουρανός, γιατί στα ταρό συνδυάζεται με το πύργο και αστρολογικά με τον ουρανό, γιατί ο ουρανός σημαίνει και τα ξαφνικά γεγονότα. Πάμε όμως να δούμε τι αφήνει ο υδροχόος στο παρελθόν. Εραστές εδώ. Ίσως μια συνεργασία, μια αγάπη, κάτι το οποίο σας δημιουργεί εσάς συναισθήματα αυτή την περίοδο, έτσι, λίγο νοσταλγίας, αναπολείται, μπορεί. Είναι όμως το παρελθόν και βέβαια μπορεί να είναι και ένας πρόσφατος χωρισμός, να είναι μια πρόσφατη επίπονη διαδικασία που περάσατε, γιατί οι εραστές έχουν βγει στο παρελθόν. Κάπου σας οδηγεί. Προβλήματα επίσης έχουν να κάνουν προβλήματα στις σχέσεις και αυτό. Στην τωρινή κατάσταση όμως, αυτή τη στιγμή εσείς νιώθετε μοναξιά. Έχει βγει ο ερημίτης. Χρειάζεστε μάλλον και τη μοναξιά για να μπορέσετε να φουγκραστείτε μέσα την ψυχή σας και πού θέλει να πάει, τι θέλει να κάνει. Το μέλλον της, έτσι, εσείς το μέλλον σας, στο ερωτικό κομμάτι, από ό,τι βγαίνει κυρίως εδώ, αλλά μπορεί, όπως είπα, μπορεί να είναι και θέματα συνεργασίας. Πώς εσείς οραματίζεστε το μέλλον σας και είναι φυσικά αισιοδοξία και δύναμη, να σύλλεις μια πανέμορφη κάρτα, είναι να γεμίσετε με αισιόδοξα πράγματα, ομορφιά, γαλήνη, ζέστη, ζεστασιά, εννοούμε τη ζεστασιά της αγάπης, της καλοσύνης, όλο αυτό. Το οραματίζεστε. Τι έχετε στα χέρια σας για να το πετύχετε? Ποιο είναι το εργαλείο, ας πούμε, και είναι πάλι έχει βγει και ο τρελός εδώ. Να βγει μετά λίγο και ο μάγος και κλείνουμε. Λοιπόν, ανόητος και μάγος βγαίνουν σε αυτό το ρίξιμο συνέχεια και έχω επιλέξει 12 διαφορετικά decks και είναι απίστευτο. Αναλύστε το στατιστικά να δείτε ποιες είναι οι πιθανότητες. Θα είναι 0,000 στο 1000%. Λοιπόν, ο ανόητος στο χέρι σας είναι να κάνετε νέα ξεκινήματα. Αν προέρχεστε από κάποιο χωρισμό, από κάποια δυσκολία, ίσως με κάποια εργασία, κάτι, να έχει κάτι ολοκληρωθεί,
να έχει σταματήσει μια συνεργασία, να τα έχετε σπάσει τα πλακάκια που λένε για αυτά. Κρατάω στα χέρια μου τη δύναμή μου, κρατάω στα χέρια μου οτιδήποτε είναι, εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι, γιατί αυτή τι κάνει, εμπιστεύεται να πέσει στο κενό, έχει μεγάλη εμπιστοσύνη, διότι όλα συνδέονται με ένα κοσμικό σχέδιο και θα έρθουν όταν εσείς είστε έτοιμοι. Κοιτάξτε, η μοίρα και το πεπρωμένο που λέμε, η αλλαγή τους έρχεται όταν εμείς είμαστε έτοιμοι. Όταν δεν είμαστε έτοιμοι, δεν έρχεται. Και μένουμε σε έναν κύκλο, στον ένα κύκλο. Το μυστικό της αστρολογίας είναι ότι η ψυχή μας, εμείς ακολουθούμε αυτόν τον κύκλο. Το μυστικό είναι να σπάσουμε και να βγούμε αυτόν τον κύκλο. Ωραία λοιπόν. Πάμε να δούμε ποιο είναι το εμπόδιο. Ποιο είναι το εμπόδιο για την ολοκλήρωση και να προχωρήσετε, είναι η μεγάλη αίρια. Εντάξει. Τι θα μου πείτε, ναι, ωραία, λες, εντάξει, okay. Ναι, εδώ είναι ότι προσπαθείτε να μάθετε, να δείτε τι έχει συμβεί. Ποιες είναι εκείνες οι κρυμμένες, οι δυναμικές οι οποίες υπάρχουν, να αποκρυπτογραφήσετε κάποια πράγματα και κάποια δεδομένα για να έχετε πληροφορίες. Δεν έχετε όλη την πληροφορία αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό έχουν γίνει αλλαγές στη ζωή σας, σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας τώρα αυτή την περίοδο, οι οποίες σας ακολουθούν και σας έχουν ακόμα κατά κάποιο τρόπο λίγο δυσκολέψει τη ζωή. Σας έχουν φέρει εμπόδια. Για να δούμε και ποιο είναι και το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι, ναι, βγήκε ο μάγος, έτσι, να το δείτε, ο μάγος. Το αποτέλεσμα είναι να κάνεις μαγικά. Το αποτέλεσμα είναι να μην διακαταλείψεις, να καθίσεις κάτω, να δεις ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις, οι δυναμικές που υπάρχουν, ποιοι είναι οι νόμοι, οι καρμικοί νόμοι, οι αστρολογικοί νόμοι, οι αριθμολογικοί νόμοι, νόμοι ταρό, το πλέγμα. Γιατί στο τάρο υπάρχει το πλέγμα, μην σας μπερδέψω τώρα, γιατί εδώ ένα πλέγμα είναι. Λοιπόν, και πώς όλα αυτά δημιουργούν τον νόμο της έλξης. Για σας λοιπόν τους υδροχώους τα πράγματα είναι θετικά, εφόσον αντιληφθείτε τη δύναμή σας, ξεπεράσετε το παρελθόν με ό,τι έχει γίνει, βγείτε από την απομόνωσή σας, εμπιστευτείτε το σχέδιό σας και ότι όλα τα πράγματα στο μέλλον μπορεί να είναι με πολύ ήλιο και πολύ ζεστασιά, ξέρετε, κάντε το άλμα πίστης που λένε εδώ, μπορείτε να ανακαλύψετε με τη διέστησή σας πολλά μυστικά και αλήθειες και βέβαια βγαίνει ο μάγος. Μπορείς να κάνεις μαγικά κι εσύ. Για όλα τα ζώδια έχει βγει σχεδόν ότι μπορείς να κάνεις μαγικά. Τελείωσε. Έτσι είναι. Θα μου πείτε, μα πώς, η κατάσταση είναι δύσκολη. Είναι. Ναι, οκ. Okay. Προσαρμογή. Τι έχουμε πει και στην αριθμολογία. Ο μήνας αυτός, γενικότερα, η χρονιά αυτή είναι 5. Το σημείο κλειδί είναι προσαρμόζομαι στις συνθήκες. Όταν προσαρμοστώ, βρίσκω και λύσεις και κάνω και τα μαγικά μου. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία λοιπόν και τους υδροχώους και πάμε βέβαια τώρα και στους ιχθύς και να ολοκληρώσουμε μετά τις προβλέψεις μας. Ιχθύς λοιπόν και να επιλέξω εγώ εδώ αυτό το σχέδιο θέλω, το οποίο είναι το, μάλιστα άντε τώρα να το προφέρεις αυτό, είναι το ούνιο, ούνιο. Το λέω όσο πιο νορβηγίστικα μπορώ, πιο Viking. Λοιπόν, Λέων, Ζυγός, Αφροδίτη. Έχει να κάνει με τη δύναμη εδώ και επιτυχία και ευλογία. Ένα χαρτί για σας τους ιχθύς επιτυχίας και ευλογίας. Και παίρνουμε λοιπόν την τελευταία μας τράπουλα, το τελευταίο μας deck. Είπαμε είναι μεγάλη αρκάνα μόνο και να δούμε τι έχουμε για σαν ανάλυση. Ήθελα να πω πρώτα το εξής γιατί το μπερδευτήκα λίγο. Βλέπουμε ζώδιο και οροσκόπο. Εδώ τώρα. Πάμε. Η κρίση. Α, μάλιστα. Εσείς οι ιχθύς περάσατε από μια κρίση. Μια δύσκολη κρίση. Θα μου πεις, έλα, όλος ο κόσμος. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Περάσατε από δύσκολες καταστάσεις. Η κρίση είναι ακριβώς αυτό κυριολεκτικά που λέει το όνομά της, αλλά περάσατε και μέσα από καρμικά γεγονότα, δύσκολες καταστάσεις, είναι όμως όλο στο παρελθόν. Οι δυσκολίες πλέον, οι δυσκολίες που είχατε, περάσαν στο παρελθόν. Αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί η κρίση έχει έναν πλούτονα από πίσω και ο πλούτονας έχει να κάνει με σκοτεινά πράγματα, έχει να κάνει με τα κρυφά κομμάτια της ψυχής, τα οποία φανερώνονται μέσα από δύσκολους τρόπους, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι καλό. Για να δούμε τώρα πώς είστε στο τώρα, αυτή τη στιγμή, εσείς οι ιχθείς, οι εραστές, πολύ καλά. Έρωτας, ευτυχία, συνεννόηση, γνωριμίες, επιλογές, καταστάσεις, σε όλα τα επίπεδα. Εδώ σημαίνει και θέματα επαγγελματικά και θέματα ερωτικά, στο τώρα που σημαίνει ότι αποφασίζετε. Βλέπετε,
γίνονται ζυμώσεις και λέτε τελικά τι θα κάνω. Δηλαδή, να σου πω ένα πανέμο. Να επιλέξω αυτή την εργασία ή αυτή την εργασία. Λέτε επίσης τελικά, στον έρωτα, ποια να επιλέξω, ποια είναι αυτή που για εμένα, γιατί και οι δύο έχουν μία σύνδεση. Αυτή κρατάει αυτόν εδώ πέρα, αυτός της κρατάει από το χεράκι, ποια είναι η απόφασή του. Σαν να είστε σε ένα σταυροδρόμι αποφάσεων. Θα μείνω ή θα φύγω. Ωραία λοιπόν. Το επόμενο είναι πώς βλέπουμε το μέλλον. Πώς εσείς θέλετε το μέλλον σας να το οραματιστείτε, να το δείτε. Και είναι με έναν ιεροφάντη, πάλι ένας ιεροφάντης βγαίνει εδώ πέρα. Να βγει και εδώ ένας μάγος λοιπόν και ο σουηθής και έχουμε κλείσει, έτσι. Λοιπόν, ο ιεροφάντης λοιπόν σας μιλάει σαν πώς βλέπετε εσείς το μέλλον. Θέλετε τάξη, θέλετε οργάνωση, θέλετε δικαιοσύνη, θέλετε καρδιά και θέλετε αλήθειες να έρχονται στην επιφάνεια σε οποιοδήποτε τομέα. Και ατομικό τομέα και κοινωνικό τομέα. Όλα, όλες οι αλήθειες να έρθουν στην επιφάνεια. Και εξάλλου και ηχθείς ένα ζώδιο το οποίο είναι πολύ συλλογικό απέναντι στον κόσμο να βοηθήσουν να κάνουν, έτσι. Βέβαια, ηχθείς καμιά φορά, να σας πω το εξής. Κάθε ζώδιο έχει ένα τρίπτυχο, έχει τρία στάδια ενεργειών. Οι ηχθείς μπορεί να γίνουν πολύ ψυχροί και πολύ, πολύ κοινικοί και μπορεί να γίνουν, και πολύ αυστηροί και σκληροί. Ο πάγος έτσι που δεν σπάει με τίποτα. Γιατί το νερό μπορεί να είναι νερό της ροής, μπορεί όμως να γίνει να ψυχρανθεί τόσο πολύ που δεν σπάει με τίποτα, να είναι άτεγκτο, άκαμπτο και σκληρό απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, αλλά εδώ είναι το ανοιγόμαστε σε αλήθειες. Μάλιστα. Το επόμενο είναι τι έχουμε στα χέρια μας, εσείς οι ηχθείς, προκειμένου και είναι ο τροχός της τύχης. Αλλάζουν τα πράγματα. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, είναι στο χέρι σας και μπορείτε να αλλάξετε τη μοίρα που λέγαμε. Μπορείτε να αλλάξετε το πεπρωμένο, μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας. Δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη, δεν είναι ένα κουμπάκι που το γυρνάμε, μπορεί να γίνει όμως με πολλή προσπάθεια και πολύ κόπο, αλλά γίνεται. Ποιο είναι το εμπόδιο σας σε όλη αυτή την προσπάθειά σας γενικά, και είναι ο τρελός. Εντάξει, τα βλέπετε πολλές φορές τα πράγματα κι εσείς ή πολύ συναισθηματικά ή πολύ πρακτικά ή πολύ ψυχρά, με αποτέλεσμα να σας αποθαρρύνει να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Αν σας ερχόταν τώρα μια ευκαιρία, θα την δεχόσασταν? Αν σας ερχόταν ένας νέος έρωτας, θα την δεχόσασταν ή θα λέγατε «Α, νιώθω ανασφάλεια και δεν μπορώ»? Αν ερχόταν μια πρόταση για εργασία με πολύ καλές πρότυπες, θα την δεχόσασταν αυτή την εποχή? Είναι θέμα αποφάσεων. Προσέξτε. Είναι θέμα αποφάσεων. Φτιάχνουμε, ορίζουμε την τύχη μας. Εδώ σου λέει όχι. Άρα ο τροχός γεννάει στο όχι. Σου λέει ναι. Άρα ο τροχός γεννάει στο ναι. Και φτιάχνεις την τύχη σου. Μια απόφαση στιγμής. Θα μου πεις, μια απόφαση στιγμής μπορεί να μου στοιχήσει, να μου κοστίσει? Όλες οι αποφάσεις μας, καλές, κακές, στραβές, δεν ξέρω τι, έχουν πάντα ένα κόστος. Όλα έχουν ένα κόστος. Το κόστος είναι μεγάλο, είναι μικρό, αυτό θα το καθορίσετε εσείς. Αλλά τώρα, για εσάς εδώ, σημαίνει ότι το καινούριο ξεκίνημα σας εμποδίζει. Έχετε ανασφάλεια. Και για να δούμε και ποιο είναι το ένα πιθανό αποτέλεσμα. Ένα πιθανό αποτέλεσμα λοιπόν είναι, μισό λεπτό, να επιλέξω. Α, μάλιστα. Είναι ο αυτοκράτορας. Οκ, δεν βγήκε ο μάγος. Μπα, πώς το πάθανε, τα ψάρια πάνε αλλού λοιπόν, ηχθείς. Ο αυτοκράτορας σημαίνει έχω δυνατότητες, γιατί βγήκε για εσάς, έχω δύναμη και με γνωριμίες και με άλλους ανθρώπους που μπορεί να είναι σε θέσεις εξουσίας ή και εγώ ακόμα, δηλαδή εσείς που το νιώθετε μέσα σας, να σκεφτώ λογικά, να τα βάλω κάτω και να φροντίσω τον εαυτό μου και να κάνω πράγματα τα οποία θα με οδηγήσουν στο μέλλον. Είναι καλή κάρτα. Το μέλλον σας διαγράφεται αρκετά θετικό, για το μήνα Μάρτιο μιλάμε, έτσι, όχι για όλο τη χρονιά κτλ. Αλλά χρειάζεται εσείς να φουγκραστείτε και να δείτε λογικά και πώς θα φροντίσετε την αυτοκρατορία σας. Αυτοκρατορία είναι το σπίτι μας, ο κόσμος μας, εμείς, οι φίλοι μας, ο εαυτός μας, η υγεία μας. Εντάξει, η αυτοκρατορία έχει πάρα πολλές απολύξεις. Για εσάς όμως, είναι για εσάς τους ηχθείς πολύ καλό, γιατί σημαίνει εδώ και χτίζω και δημιουργώ αυτοκρατορία, ε. Αυτοκρατορία μπορεί να είναι, αυτοκρατορία είναι ένας μεγάλος έρωτας, ένα μεγάλο πάθος. Αυτοκρατορία είναι μια καλή δουλειά. Αυτοκρατορία είναι, βρίσκω επίσης πολύ καλές επαγγελματικές απολαύες. Όλα αυτά είναι σε αυτό το κομμάτι. Ωραία λοιπόν, φίλες και φίλοι μου. Λοιπόν, αυτό ήταν πολύ καλά και για τους ηχθείς. Ένα λεπτό, μην μου φύγετε. Να κάνω το εξής. Μία κάρτα λοιπόν, εδώ τώρα. Μία κάρτα να επιλέξω, μισό λεπτό.
για όλους εμάς εδώ, ένα κεντρικό μήνυμα. Έχω κλείσει και τα μάτια και επιλέγω μισό λεπτό αυτό εδώ, που είναι το Σοέλο. Είναι ο ήλιος. Ήλιος, υδροχόος και τι, επιτυχία και θρίαμβος. Και επίσης, αν το δείτε αυτό, είναι ο κεραυνός του Δία. Και είναι ο ήλιος αισιοδοξία. Λοιπόν, και με αυτό το όμορφο το αφήνω εδώ πέρα. Φίλες και φίλοι μου, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, τα καλά σας λόγια. Αν είσαι καινούριος, κάνε μια εγγραφή, κάνε ένα like. Επισκέψου και το, μπορείς να επισκεφτείς και το site μου. Θα χαρώ πάρα πολύ για όλους εσάς που με στηρίζετε και να είστε στην παρέα μου, να κάνετε τα σχόλιά σας, τα like σας κτλ. Ενεργοποιήστε και το καμπανάκι και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε όλες καλά και ο Μάρτιος να αποδειχτεί ένας μήνας εξαιρετικός για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ.